Ωραία. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα τηλεδιάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμής Επεξεργασίας. Η διάλεξη αυτή θα καταγραφεί και θα ανέβει στο YouTube. Στη σημερινή διάλεξη θα δούμε θέματα σχετικά με το OpenMP και το GPU Programming. Το chat είναι ανοιχτό σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα και επί τη ευκαιρία, πριν αρχίσουμε με τα ερωτήματα, ας δούμε το πρόγραμμα των εργαστηρίων για αυτή την εβδομάδα. Share λοιπόν οθόνη, share screen. Okay. Και βλέπουμε την οθόνη που κάνω share. Άρα, σύμφωνα με το αρχείο που έχει ανέβει στο e-class, στο μάθημα Συστήματα Παραλλήλης Κατανεμής Επεξεργασίας. Σήμερα έχουμε 11 Μαΐου και βλέπουμε ότι στις 13 Μαΐου θα ανέβεις στο e-class. Υπάρχει η εργασία που θα πρέπει να δουλέψετε, το εργαστηριακό φυλάδιο 12. Δηλαδή, δεδομένου ότι κάθε εργασία θα πρέπει να κατατίθεται μέσω e-class μία εβδομάδα το αργότερο μετά την ημερομηνία έναρξης, θα πρέπει μέσα σε μία εβδομάδα να ολοκληρώσετε το εργαστηριακό φυλάδιο 12. Υπενθυμίζω, δεν το αυτοξιολογείτε. Εμείς το βαθμολογούμε. Εσείς κατατίθετε τις λύσεις, προγράμματα ξεχωριστά, .c για παράδειγμα, ένα αρχείο με απαντήσεις, αν υπάρχει κάποια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί σε αρχείο κειμένου, σε TXT, το ανεβάζετε στο e-class εντός του deadline και αυτό βαθμολογείται με μέγιστο 0,5. Υπενθυμίζω, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχετε MPS, Minimum Programming Skills. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε, δηλαδή συνδέστε σε ένα κανάλι τη συγκεκριμένη ώρα, σας δίνετε το θέμα και έχετε 30-40 λεπτά χρονικό διάστημα μέχρι να υποβάλλετε στο e-class τη σωστή λύση ή τη λύση που νομίζετε είναι σωστή. Σχετικά πάλι με την εξεταστική Ιουνίου, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη διάλεξη, εγώ έχω δηλώσει ότι τα μαθήματά μου θα γίνουν μέσω τηλεεξέτασης. Άρα λοιπόν, για τα δικά μου μαθήματα, τα μαθήματα λοιπόν Συστήματα Παράλληλης Κατανεμής Επεξεργασίας και Λειτουργικά Συστήματα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, δεν θα εξεταστούν με φυσική παρουσία, μόνο μέσω τηλεπαρουσίας. Και για τα περισσότερα μαθήματα θα γίνει αυτό. Τώρα, σε κάποια μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξέταση, εκεί θα πρέπει να μιλήσετε με τους αντίστοιχους καθηγητές. Για τον τρόπο εξέτασης, ακόμα είναι υποσκέψη. Κάποια σκέψη, για παράδειγμα, είναι να γίνει μόνο μια προφορική εξέταση που να καλύπτει όλη την ύλη ή να χωριστεί σε ένα κομμάτι ερωτήσεων τύπου iExams και προφορική εξέταση ή ανάπτυξη κάποιου θέματος. Δηλαδή, να σας δώσω κάποιο θέμα και να σας ζητήσω σε ένα χρονικό διάστημα αναλόγως του θέματος κάποιων ωρών να ανεβάσετε ένα αρχείο κειμένου που να περιγράφεται σχετικά με αυτό το θέμα. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το θέμα μπορεί να είναι είτε από το βιβλίο, οπότε θα πρέπει να βρείτε, ή από τις διαλέξεις, να πρέπει να βρείτε το αντίστοιχο υλικό για να το στοιχειοθετήσετε, την απάντησή σας, είτε θα μπορούσε να είναι ένα γενικότερο θέμα, όπως για παράδειγμα να είναι κάτι που να έχει σχέση με το HPC. Να σας ζητήσω λοιπόν να ψάξετε στο διαδίκτυο και σε ερευνητικές πηγές να βρείτε υλικό για να δώσετε απάντηση. Θα το δούμε όμως αυτό. Είμαστε τώρα στην ένατη εβδομάδα. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα, όπως ξέρετε, έχει λάβει μια εβδομάδα παράταση το εξάμηνο. Άρα, βλέπουμε το ημερολόγιο.
η 11η εβδομάδα, που, η 11 Μαΐου είναι η 9η εβδομάδα μαθημάτων, δεν έχουμε χάσει κανένα μάθημα. 18, η 10η εβδομάδα, 11η, 12η, 13η. Άρα λοιπόν, μέσα Ιουνίου που είναι εξεταστική, θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Δεν θα υπάρχει κανένα θέμα, θα έχουμε διδάξει, θα έχουμε ασχοληθεί, θα έχουμε κοιτάξει και τις 13 ελάχιστες εβδομάδες διδασκαλίας που απαιτούνται και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε την εξέταση. Τώρα, συνήθως, όπως ξέρετε, οι εξετάσεις των μαθημάτων μου γίνονται την πρώτη εβδομάδα. Θα επιδιώξω, λοιπόν, να ζητήσω την πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής να μπουν τα μαθήματα μου για εξέταση. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα, αλλά εξαρτάται από το σύνολο των καθηγητών του τμήματος. Αυτά, λοιπόν, για τις υποχρεώσεις που έχετε. Μπορούμε να συνεχίσουμε, πρωτού μπούμε στο μάθημα, σε διάφορα χρήσιμα στοιχεία της πραγματικότητας που σχετίζονται με το μάθημά μας, όπως, για παράδειγμα, τα κέντρα δεδομένων. Μπορεί κάποια στιγμή εσείς να εργαστείτε σε ένα κέντρο δεδομένων. Τα κέντρα δεδομένων που στεγάζονται σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπως βλέπετε στην φωτογραφία που σας εμφανίζω. Εδώ βλέπουμε το Facebook, από ένα post του Zuckerberg, το Facebook, σχετικά με ένα data center που έχει το Facebook. Το Facebook έχει πάρα πολλά data center, όπως και η Google και η Amazon. Και από ψηλά βλέπετε ότι είναι μια αποθήκη και στη συνέχεια ακολουθούν εικόνες από διάφορα τμήματα εντός του κτηρίου, όπως το τμήμα ψήξης. Καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο data center έχει μεγάλες απαιτήσεις σε ψήξη και απαγωγή θερμότητας από τους servers που είναι δεκάδες και χιλιάδες μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και τα routers και οι switches έχουν και αυτά συμβολή στο κλιματολογικό περιβάλλον εντός του κτηρίου, στο εσόκλιμα, όπως το αναφέρουν περιβαλλοντολόγοι. Βέβαια, υπάρχουν και δωμάτια επισκευής περιφερειακών, βλέπετε την προηγούμενη φωτογραφία, διαδρόμους. Συνήθως δεν υπάρχουν απαιτήσεις αρκετό προσωπικό, βλέπετε είναι άδειοι κυρίως οι διάδρομοι, χρειάζονται κάποιοι τεχνικοί που δεν κυκλοφορούν μέσα στα data center, εκτός αν υπάρχει ανάγκη να επιδιορθώσουν κάτι. Συνήθως οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Το επίπεδο θορύβου είναι αρκετά υψηλό, γι' αυτό φοράνε και μέσα ατομικής προστασίας για τα αυτιά, γιατί αλλιώς η ένταση τους προκαλεί προβλήματα στην ακοή. Δίσκοι που θέτονται εκτός λειτουργίας πρέπει να καταστρέφονται, υπάρχουν πρωτόκολλα καταστροφής. Εικόνες από το data center, βλέπετε τα racks, τους δίσκους, security, μηχάνημα καταστροφής δίσκων, βλέπετε στο background και το καθεξής. Συνήθως πάντως δεν κυκλοφορούν έτσι υπάλληλοι χωρίς προστατευτική ασπίδα στα αυτιά τους, γιατί το επίπεδο θορύβου είναι αρκετά υψηλό. Και βλέπετε εδώ πως είναι οι servers που είναι σε μορφή συρταριού. Ένα τέτοιο σερβερ έχει και το τροφοδοτικό του και τους δίσκους και τον επεξεργαστή motherboard και με μια απλή διαδικασία γίνεται η αντικατάσταση σε περίπτωση που χαλάσει. Ασφαλώς, σύστημα ψήξης. Έχει κάποιες αρχιτεκτονικές πινελιές αρκετά ενδιαφέρουσες σε αυτό το data center. Συνήθως κάποια εταιρεία θέλει να δημιουργεί και κάποια κτίρια που να στεγάζουν τους σερβερς τους, που να έχουν ένα να αφήνουν μια θετική εικόνα είτε στον επισκέπτη είτε στους εργαζόμενους. Ένα ωραίο περιβάλλον εργασίας βοηθάει θετικά στην αύξηση της απόδοσης και ένα ωραίο κτίριο, ομοίως, συμβάλλει στην καλύτερη παραγωγικότητα. Αυτό λοιπόν από το data center του Zuckerberg. Μία άλλη εταιρεία, η Oracle,
είχε παρουσιάσει πριν από λίγους μήνες ένα δικό της σούπερ κομπιούτερ. Πριν όμως συνεχίσω, ας δω κάποια μηνύματα που έχω λάβει στο chat. Για παράδειγμα, σήμερα πράγματι είναι η μέρα που θα έχουμε φροντιστηριακό σεμινάριο. Δεν χρειάζεται καν να ρωτάτε. Ξέρετε λοιπόν ότι κάθε Δευτέρα, 9 η ώρα, έχουμε σεμινάριο online στα παράλληλα στήματα. Λειτουργικά στήματα ξεκινάει στις 8 και κάποιος που ενδεχομένως νιώθει ότι έχει κάποια κενά στα λειτουργικά στήματα, δηλαδή στο Cell, Cell Programming, προγραμματισμό C, μπορεί να παρακολουθεί από τις 8 η ώρα να συνδέεται και να παρακολουθεί και τα λειτουργικά στήματα και τα παράλληλα στήματα που έπονται. Άρα λοιπόν, σήμερα 8 η ώρα συνδεθείτε στην διεύθυνση, είναι κοινή διεύθυνση και για τα δύο μαθήματα. Από τις 8 ξεκινάει λειτουργικά, παρακολουθήστε τον προγραμματισμό C σε Φλοιό, στο Ζαφόρα και στο Πλειάδες. Μια άλλη ερώτηση για την εκπαίδευση του προσωπικού σε τέτοια data center. Ίσως κάποιοι από εσάς έχετε τη σκέψη ότι ενδεχομένως οι γνώσεις που θα αποκομίσετε δεν θα είναι αρκετές για να εργαστείτε σε ένα data center από αυτό το μάθημα. Η αλήθεια είναι ότι αδικείτε έτσι τον εαυτό σας, γιατί καταρχήν με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, είτε είστε στο μηχανικό πληροφορική, στο ηλεκτρονικό, είτε στου ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, αποκτάτε μια ευρή αντίληψη θεμάτων προγραμματισμού, θεμάτων που άπτονται του επαγγέλματος του μηχανικού πληροφορικής. Οπότε, αν βρείτε κάποιο άνοιγμα, κάποιο job posting για τέτοια θέση εργασίας, μην διστάσετε και να κάνετε αίτηση. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε κυρίως στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά περισσότερα data center. Σίγουρα θα χρειαστείτε Linux πάντως, να ξέρετε. Σίγουρα θα χρειαστείτε τις γνώσεις από τα λειτουργικά συστήματα και από τα παράλληλα συστήματα. Άρα λοιπόν, από αυτά τα δύο μαθήματα, αν είστε αρκετά δυνατοί, δηλαδή δεν έχετε αφήσει στο περιθώριο τις γνώσεις που αποκομίζετε και τις δεξιότητες από τα δύο αυτά μαθήματα που διδάσκω, να ξέρετε ότι θα έχετε πολύ καλύτερο ποσοστό στο να σας επιλέξουν σε μια τέτοια εταιρεία από ότι αν δεν τα είχατε. Άρα λοιπόν μην διστάσετε να προσπαθήσετε να μπείτε σε μια τέτοια εταιρεία. Όλα αυτά βασίζονται κυρίως, όπως ξέρετε, όπως σας είπα, Linux και δίκτυα. Δίκτυα και κυρίως προγραμματισμό, όχι προγραμματισμό διαδικτύου, αλλά προγραμματισμό των router του δικτύου. Για παράδειγμα Cisco Programming, Cisco Configuration, CCNA ή CCNP. Κάποιος λοιπόν που θα ήθελε να εργαστεί σε ένα τέτοιο χώρο, που είναι ωραίος χώρος, έχει ωραίες συνθήκες εργασίας και είσαι μέσα στην τεχνολογία, μπορεί να προσθέσει στο βιογραφικό του μια πιστοποίηση τύπου Cisco και θα του ανοίξει την πόρτα. Αποτελεί εχέγγυο για να μπει κάποιος σε μια τέτοια εργασία που έχει servers και δίκτυο. Άρα τι θέλουμε, από τη μία προγραμματισμό Φλοιό, Cell, Linux, γιατί όλα αυτά είναι σε Linux, και από την άλλη δίκτυα. Δίκτυα κάντε κάποια μαθήματα, αλλά μπορείτε και από το ίντερνετ μόνοι σας να αυτοεκπαιδευτείτε ή να πάτε σε κάποιο φροντιστήριο, αλλά κυρίως μόνοι σας μπορείτε να βρείτε το υλικό, γιατί έχετε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο. Άρα αν ψάξετε CCNA tutorials στο ίντερνετ, μπορείτε να εφοδιαστείτε και με τις υπόλοιπες γνώσεις που χρειάζεστε για να κάνετε αίτηση με πολύ καλές πιθανότητες αποδοχής σε τέτοιες εταιρείες. Ας δούμε λοιπόν εδώ τι παρουσίασε η Oracle. Η Oracle παρουσίασε σε ένα συνέδριο αυτό το super computer που αποτελείται από 1060 Raspberry Pi. Τα Raspberry είναι το single board computer, δηλαδή ένας υπολογιστής σε μέγεθος όσο μιας πλακέτας, δηλαδή αρκετά μικρός, μια μικρής πλακέτας, λίγο μεγαλύτερο από ένα πακέτο τσιγάρων, όπου οι 1060 αυτοί υπολογιστές Raspberry συνδέονται μεταξύ τους μέσω δικτύου, μέσω γρήγορου δικτύου, και custom τροφοδοτικό, δηλαδή έχουν φτιάξει τροφοδοτικό που συνδέει όλα αυτά τα boards μεταξύ τους, μέσω ενός γρήγορου δικτύου, τροφοδοτικό, τροφοδοτεί κιόλας και ενέργεια. Switches, έχουν χρησιμοποιηθεί switches σε 48 θυρών, άρα μπορείτε να φανταστείτε 48 θυρών, δηλαδή πείτε 50 θυρών. Αν θέλουμε δηλαδή 1000 Raspberry, δηλαδή 100 Raspberry θέλουν 2 switches χοντρικά,
Άρα επί 10, 20 switches και λίγο παραπάνω γιατί θέλουμε και τη διασύνδεση μεταξύ τους, κάπου 22 switches απαιτείται μια τέτοια διασύνδεση. Και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με gigabit ομποδέκτες. Βέβαια, το θέμα είναι, όπως αναφέρει, ότι τα Raspberry Pi δεν είναι πρακτικά στην απόδοση, άμα θες να κάνεις ένα super computer με τα χρήματα που δαπανάς για ένα τέτοιο σύστημα, μπορείς να τα αξιοποιήσεις καλύτερα, αγοράζοντας 1-2 Xeon servers επεξεργαστές. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι επεξεργαστές, κάποιοι servers, που κοστίζουν 10.000 ευρώ ένα motherboard με 2 επεξεργαστές Xeon, για παράδειγμα, που είναι καθαρά server grade, που είναι θηρία σε επεξεργαστικές ικανότητες. Και με τα ίδια χρήματα θα έχεις πολύ μεγαλύτερη απόδοση αν αγοράσεις κατευθείαν ένα server grade σύστημα και όχι 1060 Raspberries και τα συνδέσεις μεταξύ τους. Εν τούτης, είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης, δηλαδή βλέπεις κάτι έτσι ο κώδες και τραβάει σίγουρα το ενδιαφέρον. Γι' αυτό ήταν σε μια έκθεση, σε ένα συνέδριο αυτό εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει εμπορικό προϊόν από την Oracle, απλώς για exhibition. Πιο πολύ το δημιούργησε για να δείξει η Oracle ότι μπορεί να το κάνει. Και σημειώνει ο συγγραφέας του άρθρου ότι αυτές οι ενέργειες, το να χτίζεις δηλαδή ένα σούπερ κομπιούτερ με πολύ φθηνό εξοπλισμό, το Raspberry 40 ευρώ κοστίζεις, 50 το πολύ, βοηθάει πάρα πολύ στη μάθηση. Είναι a learning experience worthwhile. Δηλαδή, είναι μια μαθησιακή διαδικασία που αξίζει. Θα μάθεις πάρα πολλά σε αυτά. Δεν χρειάζεται βέβαια να πάρετε 1060 Raspberries. Μπορείτε να βρείτε παλιούς υπολογιστές και 5-10 παλιούς υπολογιστές να συνδέσετε σε ένα cluster με Linux και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν MPI ένα τέτοιο cluster. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να μάθετε στα δίκτυα. Και φαντάζομαι λίγο πολύ μπορείτε να βρείτε παλιούς υπολογιστές. Αν έχετε τίποτα, π.χ. συγγενείς που πετάνε παλιούς υπολογιστές, πάρτε τους να τους αξιοποιήσετε και να μάθετε. Ερωτήματα βλέπω στο chat. Αν υπάρχει έλλειμμα προγραμματιστών γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανάγκη για προγραμματιστές και για δίκτυα βέβαια, συνεχώς να πεις στο δίκτυα, αλλά και για προγραμματιστές. Και γι' αυτό ένας καλός προγραμματιστής εύκολα βρίσκει εργασία. Και μου έρχονται και εμένα από εταιρείες που ζητάνε να τους να εισηγηθώ για κάποια άτομα ή μάλλον να προτείνω κάποια άτομα, αλλά εντούτοις αρκετές φορές δεν βρίσκω τέτοια άτομα, γιατί όσα άτομα γνωρίζω που ξέρουν καλά προγραμματισμό είναι ήδη απασχολημένοι σε εργασίες και δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν εργασία. Άρα να ξέρετε ότι κάποιος που είναι πολύ καλός προγραμματιστής θα βρει εργασία, και αν μάλιστα έχει και καλή σχέση με έναν καθηγητή που ο καθηγητής μπορεί να εγγυηθεί γι' αυτόν ότι ξέρει προγραμματισμό, ενώ καλή σχέση, καλή συνεργασία, για παράδειγμα άτομα που έχουν αναλάβει σε μένα project προγραμματιστικά ασφαλώς και έχουν δημιουργήσει από websites μέχρι πληροφοριακά συστήματα μέχρι εφαρμογές, είναι όλοι τακτοποιημένοι σε θέσεις εργασίας, γιατί εγώ μπορώ εύκολα για κάποιον που ξέρω να εισηγηθώ γι' αυτόν σε μια εταιρεία. Δηλαδή, μηνύματα που θέλουν άτομα που θέλουν προγραμματιστές, μπορώ να τους προωθήσω αυτές τις εταιρείες και όλοι είναι απασχολημένοι. Γι' αυτό είναι καλή ευκαιρία να λάβετε και project εκτός πανεπιστημίου, ενώ εκτός των μαθημάτων, να λάβετε project και σε μένα με ίσως και ερευνητική χρειά, προκειμένου να δείτε σε πραγματικά project τι κάποιος μπορεί να κάνει. Για παράδειγμα, να σας πω τώρα που είχα μια συζήτηση πριν από το μάθημα με ερευνητές από το ΕΚΕΤΑ, μου είχαν πει ότι θέλουν άτομα σε μηχανική μάθηση και σε παράλληλα συστήματα. Να μπορεί δηλαδή να επιταχύνεις την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Και εγώ θα πρόκειται να βγάλω θέμα διπλωματικής σχετικά με αυτό. Δηλαδή, όπως έχω εδώ τις σημειώσεις μου, να σας πω, για παράδειγμα, αφορά με artificial intelligence, δηλαδή με
τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί κάποιος να εξετάζει δορυφορικές φωτογραφίες σε βάθος ετών, δεκαετιών. Ξέρετε, υπάρχουν φωτογραφίες δορυφορικές από τη δεκαετία του 50, 60, δηλαδή, και αυτά μπορεί κάποιος να τα βρει στο ίντερνετ. Θέλουν λοιπόν με κάποιο τρόπο, με τεχνητή νοημοσύνη, και βέβαια να ξέρει κάποιος παράλληλα στήματα, να ξέρει να παραλληλοποιήσει, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα υπολογιστή. Πρέπει να ξέρει π.χ. OpenMPI, OpenMP, ή να ξέρει γενικότερα παράλληλο προγραμματισμό, γιατί μπορεί να δουλέψει και σε Python, για παράδειγμα. Να μπορεί να αναγνωρίσει τα εδάφη. Μου είπαν, ας πούμε, ότι υπάρχουν από τον κινέζικο δορυφόρο διαθέσιμες φωτογραφίες που έχουν σε tiles 30x30 μέτρα, και θέλουμε για αυτά τα tiles να μπορεί να αναγνωρίζετε το έδαφος τι είναι. Για παράδειγμα, να τρέχει ο αλγόριθμος και να λέει αυτό το έδαφος είναι θάλασσα, αυτό είναι ποτάμι, αυτό είναι urban area, αστική περιοχή, αυτό είναι δασική περιοχή. Αυτά λοιπόν απαιτούν βέβαια γνώση παράλληλου προγραμματισμού. Κάποιος πρέπει να ξέρει ένα domain decomposition πώς αυτό δουλέψει. Γιατί όλα αυτά είναι big data, πάρα πολλά δεδομένα. Αυτά που συνεχώς σας αναφέρω για το πώς χωρίζουμε τα δεδομένα απαιτούνται εδώ πέρα. Κάποιος λοιπόν που έχει καταλάβει παράλληλα στήματα μπορεί να έρθει να αναλάβει διπλωματική σε μένα σε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Δηλαδή εκπαιδεύουμε εδάφη κτλ. Και συνέχεια με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, άρα πρέπει να ξέρει και Linux. Πρέπει να ξέρει λίγο αυτοματοποίηση, πώς θα φτιάξουμε ένα σκριπτάκι που θα κατεβάζει φωτογραφία, θα την τροφοδοτεί στο δικό του πρόγραμμα που θα είναι command line σε C ή για παράδειγμα C, OpenMPI, OpenMP ή Python, αναλόγως επιλέγει ό,τι θέλει. Ακόμα και Java θα μπορούσε να κάνει, απλώς Java θα είναι πολύ αργό. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάποια από αυτά που έχουμε διδαχτεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Το αφήνω ελεύθερο όμως, αν κάποιος θέλει να μάθει κάτι διαφορετικό. Και θα κάνει την επεξεργασία και θα τα ποστάρει τα αποτελέσματα κάπου. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά θέματα και είναι άκρως απαραίτητη η γνώση των παράλληλων συστημάτων. Αυτά που κάνουμε εδώ είναι πολύ σημαντικά. Αυτό και λειτουργικά συστήματα, γιατί χρειάζεται και αυτοματοποίηση. Αυτοί οι δύο πυλώνες των δεξιοτήτων που απαιτούνται θα σας βοηθήσουν να δουλέψετε και σε θέματα που ενδεχομένως δεν είναι τόσο άμεσα στα παράλληλα συστήματα. Δηλαδή κάποιος, αν του έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, θα έλεγε δεν έχει σχέση ίσως με παράλληλα συστήματα, αλλά εγώ σας διαβεβαιώ ότι λόγω των πολλών δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούν, απαιτούνται παράλληλα συστήματα. Απαιτούνται οι γνώσεις αυτού του μαθήματος. Υπάρχουν τέτοια θέματα διπλωματικής, αυτό θα το ανεβάσω τις επόμενες μέρες στο site μου. Κάποιος που θέλει να αναλάβει κάποιο θέμα πάνω σε τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, και κατά διαστήματα ανεβάζω τέτοια θέματα. Και ειδικά αυτό το θέμα θα έχει και συνεπίβλεψη από ερευνητικό ίδρυμα, από το ΕΚΕΤΑ, από ερευνητές εκείνης της περιοχής. Άρα λοιπόν η συνεπίβλεψη θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Και GIS λοιπόν, και τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα συστήματα. Και συνήθως οι φοιτητές που έχουν εργαστεί σε τέτοιου είδους πραγματικά προβλήματα, δεν είναι εικονικά, αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα, αυτό το χρησιμοποιήσουν κάποιοι, έχουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στο βιογραφικό τους και γι' αυτό προτιμούνται συνήθως μετά είτε σε άλλα ερευνητικά προγράμματα είτε σε εταιρείες αφού έχουν δουλέψει σε τόσο σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, Oracle. Το κλείνουμε εδώ το Oracle. Πάμε λίγο στο διάστημα. Θα περίμενε κανείς ότι αυτά που κάνουμε το HPC βρίσκουν απήχηση και στο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν το σχετικό άρθρο. Πριν από λίγο καιρό, πριν από 2 χρόνια, όπως βλέπουμε, το 2018, ο δορυφόρος Soyuz είχε ένα πρόβλημα. Δεν μπόρεσε να επιτελέσει το ταξίδι του μεταφοράς κάποιου υλικού στο διαστημικό σταθμό, στον διεθνή διαστημικό σταθμό, International Space Station. Και αυτό βέβαια είχε διάφορα συνέπειες. Μία από αυτές ήταν ότι δόθηκε μία, όπως λέγεται, unexpected extension, δηλαδή μία αναμενόμενη επέκταση χρόνου, στο πείραμα της τοποθέτησης ενός HPC server, δηλαδή High Performance Computing Server, που αποτελούνταν από 32 πυρήνες, στο διαστημικό σταθμό. Ξέρετε, είχαν ανεβάσει έναν υπερυπολογιστή 32 πυρήνων στο διαστημικό σταθμό και αυτός είχε το ιδιαίτερο ότι ήταν off the shelf. Τι σημαίνει off the shelf? Off the shelf σημαίνει ότι δεν έχει λάβει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ή κάποια ιδιαίτερη τροποποίηση.
ώστε να χρησιμοποιήσει το διάστημα. Δηλαδή ήταν ένας υπολογιστής, ένα σερβερ, όπου το προμηθεύτηκε κάποιος από το ράφι. Δηλαδή το ίδιο που προμηθευόμαστε και εμείς όταν θέλουμε να αγοράσουμε έναν υπολογιστή. Γιατί ξέρετε, οι υπολογιστές που στέλνονται στο διάστημα δεν είναι απλοί υπολογιστές. Είναι υπολογιστές που φέρουν εξοπλισμό με τη σήμανση Space Grade Equipment. Space Grade Equipment είναι εξοπλισμός για διαστημική χρήση. Είναι πολύ πιο ακριβώς από τον εξοπλισμό που έχουμε εμείς, γιατί είναι εξοπλισμός που έχει υποστεί ειδικές τεχνικές, φέρει ειδικές τεχνικές και έχει κατασκευαστεί με ειδική τεχνολογία, ώστε να είναι ανεκτικός στην ακτινοβολία. Γιατί στο διάστημα υπάρχει πολύ έντονη ακτινοβολία. Αυτό που λέμε το cosmic rays, οι κοσμικές ακτίνες. Άρα ένας εξοπλισμός, ένας υπολογιστής, π.χ. αυτός τώρα που σας κάνω το μάθημα, που σας δίνω τη διάλεξη, ανέβει στο διάστημα, ενδέχεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να καταστραφεί και να μην λειτουργεί, να μην ξεκινάει καν. Και έτσι λοιπόν, το πείραμα αποτελούνται από τα εξής στοιχεία. Παίρνουμε έναν απλό υπολογιστή, έναν υπολογιστή που ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί, άρα χαμηλότερου κόστους, αρκετών τάξεων μεγέθους χαμηλότερου κόστους, το βάζουμε σε ένα διαστημικό σταθμό και παρατηρούμε τι συνέπειες θα έχει. Βέβαια, υπάρχει κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Είναι μεν υπολογιστής, όπως όλοι οι υπολογιστές που μπορούμε να προμηθευτούμε εμείς, αλλά φέρει ένα ειδικό software, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για το διάστημα. Είναι software που επιτρέπει την ανάκαμψη υψηλά αποσφάλματα και γενικότερα να αναμένει ότι ανά πάση στιγμή το σύστημα μπορεί να έρθει σε μια ασταθή κατάσταση. Διαβάζοντας λοιπόν το άρθρο, βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει ειδική θωράκιση όπως άλλοι υπολογιστές Space Grade. Δεν έχει hardening components, δηλαδή στοιχεία που έχουν hardening, σκληρίνη. Το σκληρίνη δηλαδή έχουν πολλά επίπεδα προστασίας από πάνω. Είναι απλά τυπικά components. Αποτελείται από επεξεργαστές της σειράς Broadwell, από όλο 4.000, και το ιδιαίτερο είναι ότι έχει ένα Linux που όμως έχει τροποποιηθεί και είναι Spaceborne Computer Linux, δηλαδή είναι το Linux με επεκτάσεις για το διάστημα. Και τι γίνεται αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί πάρα πολύ το redundancy. Εκτελείται κάτι σε πολλούς επεξεργαστές και ίσως με κάποιο majority voting αποφασίζεται ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα. Έχει ασφαλώς πολλά επίπεδα RAID, ώστε ακόμα και ένας δίσκος να καταστραφεί, να συνεχίσει απρόσκοπτα λειτουργία. Και όπως φέρει εδώ πέρα, κοιτάξτε, 9 από τους 20 δίσκους SSD έχουν κρασάρει, έχουν αποτύχει. Άρα το σύστημα έχασε 9 δίσκους από τους 20, λίγο κάτω από 50% δηλαδή, και συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θέλει ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα. Δεν μπορούμε να το στείλουμε με Windows το Linux που έχουμε όλοι μας. Πρέπει να έχει μια επέκταση κατάλληλη. Πρέπει να ξαναγραφτεί το λειτουργικό σύστημα, όχι να ξαναγραφεί όλο, να ξαναγραφούν κάποια κομμάτια σχετικά με την αύξηση της αξιοπιστίας. Και γιατί χρειάζεται αυτό? Γιατί να χρειαζόμαστε HPC computing στο διάστημα? Ή μπορούμε να πούμε κατ' επέκταση, η γνώση που μαθαίνουμε εδώ, συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο διάστημα? Και η απάντηση είναι ναι, και γιατί. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει γενικότερα μια τάση στο edge computing. Δηλαδή να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς στο edge, δηλαδή στην άκρη, εκεί που είναι τα αισθητήρια, αυτό είναι η άκρη για μας, παρά σε ένα κεντρικό σερβερ. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να στέλνει π.χ. φωτογραφίες από το δορυφόρο σε κεντρικούς servers στη γη, να γίνονται επεξεργασία και να στέλνονται κάποια αποτελέσματα πίσω. Αυτό δεν είναι edge computing, είναι central computing. Το edge computing είναι όταν ο δορυφόρος ο ίδιος, για παράδειγμα, έχει και κάποιο server πάνω του, κάποιο HPC server, κάνει επεξεργασία και στέλνει κατευθείαν φιλτραρισμένα δεδομένα πολύ σε τη μορφή που απαιτείται από τους άλλους διακομιστές. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι ένας διαστημικός σταθμός
συνδέεται με κανάλια επικοινωνίας με τη γη που έχουν αρκετά μεγάλη καθυστέρηση και πολύ, πολύ, όπως λέει, ανεμικό bandwidth. Ανεμικό. Από ανεμία. Ανεμικό σημαίνει δηλαδή πολύ ισχνό. Πολύ μικρό bandwidth. Δεν έχουμε τη δυνατότητα π.χ. να βλέπουμε ένα YouTube streaming στον διαστημικό σταθμό. Είναι πολύ χαμηλότερο το εύρος ζώνης που έχει ένας διαστημικός σταθμός. Και επίσης είναι unreliable, είναι αναξιόπιστα. Πέφτουν τα links. Έτσι λοιπόν, απαιτείται τοπική επεξεργασία των σημάτων που δέχεται ο διαστημικός σταθμός και να αποστέλλονται μόνο οι σημαντικές πληροφορίες. Όπως σας είχα πει, θυμάστε, το HPC βοηθάει να βρούμε ένα στάχι στάχυρα. Δηλαδή, να μπορούμε μέσα σε όλο το θόρυβο να βρούμε τη χρήσιμη πληροφορία. Άρα λοιπόν χρειάζεται το HPC. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό αυτό το μάθημα. Τα συστήματα παράλληλης καταδεμένης επεξεργασίας σας βοηθούν να μάθετε να προγραμματίζετε την υπολογιστική δομή που είτε έχετε σπίτι σας, είτε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποιο ίδρυμα, πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα, για να βρίσκετε πάντα τα χρήσιμα δεδομένα πάνω στην τόσο μεγάλη άχρηστη πληροφορία που υπάρχει. Το πρόβλημα αυτό, ειδικά στο διαστημικό σταθμό, είναι το πρώτο πείραμα που θα βοηθήσει μετά και τα επόμενα ταξίδια. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας long-term στόχος, μακροπρόθεσμος στόχος, κάποια στιγμή να απικήσουμε τον Άρη. Ή τουλάχιστον έτσι αναφέρεται. Αυτό θα απαιτήσει τοπική επεξεργαστική ισχύ. Γιατί δεν μπορούμε να στέλνουμε κάποια δεδομένα με π.χ. 30 λεπτά καθυστέρηση ή μία ώρα καθυστέρηση, αναλόγως όσο πιο μακριά πηγαίνει, αυξάνεται η καθυστέρηση και να περιμένουμε την επεξεργασία και να έρθουν δεδομένα πίσω. Αυτό απαιτεί λοιπόν τοπική επεξεργαστική ισχύ, τοπικούς servers, HPC. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος να προγραμματίζει OpenMP και OpenMPI στο διάστημα για να μπορεί να επεξεργάσει καλύτερα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν κάποιος να γνωρίζει HPC για όλα αυτά τα δεδομένα και επίσης είναι σημαντικό να δούμε πώς ένας απλός υπολογιστής, δηλαδή υπολογιστές χαμηλού κόστους, μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τόσο δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν στο διάστημα. Έτσι λοιπόν, αναφέρει εδώ ο αρθρογράφος, θέλουμε να επεξεργάζεται ο τοπικός HPC server όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα γίνεται για να στέλνει μόνο στη γη τα άκρως απαραίτητα. Και είναι ο πρώτος του είδους, first in class, που στάλθηκε αυτό το πείραμα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μπαίνουν σιγά σιγά κάποιοι λήθη, γίνονται κάποια πειράματα, θα μέλει λήθη πειράματα για να δούμε πόσο εύκολα θα μπορέσουμε να φύγουμε από τα στενά όρια του χώρου που βρίσκεται η γη, με ανθρώπινη παρουσία βέβαια, επανδρωμένη αποστολή, για να πάμε μακριά. Αρκετά ενδιαφέρον άρθρο και γι' αυτό θεώρησα απαραίτητο να το μοιραστώ μαζί σας για να σας δείξω ότι αυτά που μαθαίνουμε εδώ μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε περιβάλλοντα που ούτε καν τα είχατε φανταστεί. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ας δούμε μια παρουσίαση που είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια από μένα σχετικά με έναν αλγόριθμο QSDPCM, ένας αλγόριθμος συμπίεσης βίντεο. Βέβαια τώρα οι περισσότεροι από εσάς αναγνωρίζετε το H264, π.χ. YouTube, H265, υψηλής κωδικοποίησης βίντεο. Αλλά όλα αυτά βασίζονται στην ίδια λογική με τους πρωτόλιους αλγορίθμους που είχαν κάποτε βγει, που είναι block-based όπως full search, hierarchical search, spiral search και το καθεξής. Και ο QSDPCM λοιπόν ανήκει αυτή στην οικογένεια των πρώτων αλγορίθμων συμπίεσης βίντεο. Δεν θα το δούμε τώρα να υπάρχει. Δεν θα σας ζητήσει ποτέ, για παράδειγμα, ένας player ότι απαιτείται QSDPCM κωδικοποιητής. Ή αν το βρείτε, ενημερώστε με, γιατί θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Γιατί θα είναι ένα πολύθωμα βίντεο που θα έχετε βρει και σίγουρα θα έχει πιο πολύ ιστορική αρχεία. Λοιπόν, QSDPCM. Ο αλγόριθμος QSDPCM είναι ένας advanced video codec compression. Δεν χρησιμοποιείται πια, ξαναλέω. Είναι μια άλλη εποχή. Είναι εποχή 2000, να φανταστείτε. Οι ίδιες όμως αρχές που διέπουν αυτόν τον αλγόριθμο, διέπουν και τους σημερινούς αλγορίθμους. Δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει
οι αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο. Έχουν όμως αυξηθεί σε πολυπλοκότητα. Αλλά τα ίδια βασικά στάδια, αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, τα βρίσκουμε και στους σημερινούς αλγορίθμους. Λοιπόν, input frame γίνεται subsampling δια 4, δηλαδή εδώ πέρα ο αλγόριθμος αρχικά γίνεται υποδειγματοληψία για να γίνει το 1 τέταρτο της εικόνας και το 1 δεύτερο της εικόνας υπολογίζει motion vectors, δηλαδή διανύσματα κίνησης, που σημαίνει το κάθε μπλοκ που έχει πάει. Βρίσκονται κάποιες διαφορές, reconstructed και ούτω καθεξής. Έχει και feedback μέσα για να μην έχουμε ένα συσσωρευμένο, ένα μάλλον συσσωρευτικό σφάλμα και στο τέλος χάνεται η απόδοση. Δηλαδή, αφού συμπιεστεί, βλέπει τα αποτελέσματα ως προς την τρέχουσα εικόνα και γίνονται διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα. Δεν είναι εφικτή παραλληλοποίηση με OpenMP. Το OpenMP το οποίο το δουλεύουμε αυτό το καιρό στο εργαστήριο, θα παρουσιάσω και στοιχεία με το OpenMP σε λίγο. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, αν παραλληλοποιηθεί με OpenMP χωρίς κάποια τροποποίηση, τότε υπάρχουν χρονικές στιγμές που διαβάζεται ένας πίνακας που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ένα γράφημα που είχα δημιουργήσει πριν πολλά χρόνια με το GNUplot. Ξέρετε, ένα εργαλείο που αξίζει να γνωρίζει κάποιος που ασχολείται με τα παράλληλα συστήματα είναι το GNUplot. Γιατί όταν εκτελούμε, για παράδειγμα, ένα αρχείο OpenMPI ή OpenMPCC, αυτό εξάγει κάποιες τιμές δεδομένων, κάποια points, για παράδειγμα, σε μορφή κειμένου. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το μεταφέρει στο Excel και να κάνει γραφικές παραστάσεις στο Excel. Όμως πολύ πιο εύκολα μπορεί αυτό το αρχείο να το αυτοματοποιήσει μέσω Bash Scripting και Linux στο GNUplot. Δηλαδή το GNUplot, command line, δέχεται είσοδο το data input που βγαίνει από το πρόγραμμα που έχουμε παραλληλοποιήσει και δημιουργεί εικόνες PNG σύμφωνα με τον τρόπο που το έχουμε προγραμματίσει. Το GNUplot είναι, μπορούμε να πούμε, σαν μια μικρή γλώσσα προγραμματισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, λες set, θέσε τον άξονα χ να έχει τιμές από 0 μέχρι 1000, για παράδειγμα. Οπότε θέτεις αυτές τις τιμές, τον τρόπο απεικόνησης και στη συνέχεια και γίνεται αυτή η εκτύπωση. Είναι δωρεάν το πρόγραμμα. Αν ψάξετε GNUplot tutorial, είναι ένα βιβλίο 60 σελίδων, το διαβάζετε και γίνεστε expert και είναι εργαλείο που βοηθάει την οπτικοποίηση των δεδομένων σε διάφορες μορφές. Εγώ τώρα σας δίνω μια μορφή όπως αυτή που εξάχθηκε αυτόματα από τον GNUplot. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με Excel. Είχα φτιάξει βέβαια το script που δέχεται input το πρόγραμμα αυτό, τι αποτελέσματα βγάζει και βγάζει output όλα αυτά. Ασφαλώς δεν λέω για να το χρησιμοποιήσει για γράφημα με 5 τιμές όλο και όλο. Αναφέρομαι σε γραφήματα που έχουν χιλιάδες τιμές και δεκάδες χιλιάδες, που είναι πολύ δύσκολο στο Excel. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το γράφημα τι απεικονίζεται. Το read έχει το κόκκινο γράμμα, το κόκκινο syn. Το write σημαίνει το πράσινο syn. Δηλαδή όταν γίνεται ανάγνωση σε μια θέση μνήμης έχουμε το κόκκινο σύμβολο, όταν έχουμε εγγραφή έχουμε το πράσινο. Από κάτω βλέπουμε τον αριθμό πρόσβασης, δηλαδή αν σιδηροποιηθούν όλες οι προσβάσεις. Και στο κατακόρυφο έχουμε το array index, δηλαδή τη γραμμή του πίνακα που γράφεται κάτι. Βλέπουμε λοιπόν στην αρχή ότι... Να πατήσω το annotate για να το καταλάβετε καλύτερα. Στην αρχή λοιπόν, να αλλάξω και το χρώμα, να το κάνω μπλε. Στην αρχή, καθώς προχωράει ο χρόνος, δηλαδή στον οριζόντιο άξονα, να σκέφτεστε ότι είναι ο χρόνος. Και αυτά εδώ είναι τα νήματα. Δηλαδή, νήμα 0, νήμα 1, νήμα 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δηλαδή, 8 νήματα. Άρα, λοιπόν, καθώς γράφει ο χρόνος, βλέπετε εδώ το πράσινο. Άρα, εδώ γράφονται κάποια δεδομένα, αρχικοποιούνται τα 10 δεδομένα. Okay. Οπότε αρχικοποιούνται τα δεδομένα και μετά διαβάζονται. Άρα θέλουμε πρώτα να έχουμε το πράσινο. Το πράσινο είναι η εγγραφή των δεδομένων και στη συνέχεια την ανάγνωση. Αν δούμε ένα σημείο, π.χ. αυτό εδώ, στην τύχη το επέλεξα, τι σημαίνει αυτό το σημείο? Αυτό έχει κόκκινο. Το κόκκινο αυτό σημαίνει ότι διαβάζεται.
Άρα διαβάζετε π.χ. τη χρονική στιγμή 0. Τη χρονική στιγμή 0 διαβάζετε κάτι που δεν έχει γραφτεί. Γιατί πού θα είχε γραφτεί? Αυτό θα είχε γραφτεί σε αυτή εδώ τη θέση. Δηλαδή θα είχε γραφτεί, για παράδειγμα, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί έχουμε, όπως αναφέρω εδώ, διαβάζετε κάτι χωρίς να έχει γραφτεί. Πρέπει πρώτα να γραφτεί κάτι και μετά να διαβαστεί. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ενώ μετά, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε αυτό, ας πούμε, το στοιχείο, δηλαδή, ας πούμε, έστω είναι το στοιχείο 21000, ας πούμε, είναι πράσινο, άρα το γράφουμε και κάνουμε όλες τις πράξεις εδώ, γράφουμε και μετά το διαβάζουμε το κόκκινο, άρα δεν έχει πρόβλημα. Άρα αυτά τα λίγα προβλήματα που συναντούμε με αυτή την οπτική αναπαράσταση μας οθούν να δουλεύει πάνω σε αυτά. Και πώς καταλήξαμε σε αυτή την παράσταση? Πάμε λίγο πιο πίσω. Γιατί να χρειαστούμε μια τέτοια παράσταση? Κάποια στιγμή λοιπόν είχα παρελοποιήσει το QSDBCM και το εκτελούσα σε διάφορα input frames, γιατί όπως σας έχω πει, πρέπει όταν παρελοποιούμε κάτι να το δοκιμάζουμε σε πολλές διαφορετικές εικόνες ή σε πολλά data set διαφορετικά, όχι μόνο μια τιμή. Και σε κάποιες εικόνες είχα αυτό το πρόβλημα. Σε κάποιες εικόνες λοιπόν είχα το πρόβλημα ότι το SNR, το signal to noise ratio της συμπιεσμένης εικόνας, της παραλληλοποιημένης συμπιεσμένης εικόνας και της σηριακής συμπιεσμένης εικόνας ήταν διαφορετικό. Άρα σημαίνει ότι κάτι χάνεται στην παραλληλοποίηση. Καταλαβαίνετε, σε ένα κώδικα μερικές φορές είναι δύσκολο να βρούμε το λάθος και γι' αυτό απαιτείται ως συνοδευτικό εργαλείο αποσφαλμάτωσης, ιδιαίτερα στα παράλληλα προγράμματα, απαιτείται μια οπτική αναπαράσταση του τι γίνεται. Δημιούργησα λοιπόν αυτό εδώ το πρόβλημα, έβαλα κάποιες printf μέσα στον κώδικα και αυτό έχει ως συνέπεια οπτικά αμέσως να τα γνωρίσω. Δηλαδή κάποιος που βλέπει αυτή την εικόνα ξέρει αμέσως ότι έχουμε ένα πρόβλημα read after write. Ένα πρόβλημα λοιπόν που διαβάζουμε κάτι που δεν έχει γραφτεί. Διαβάζουμε λοιπόν σαβούρα. Junk, όπως το αναφέρουμε στα αγγλικά. Άρα πρέπει να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Γι' αυτό, να σβήσω λίγο το annotation. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ας το δούμε λοιπόν για ένα thread. Αν είχαμε ένα thread μόνο, βλέπετε ότι το πράσινο γράφονται όλες τις τιμές και καθώς προχωράει ο χρόνος, έχουμε λοιπόν την προοδευτική αύξηση του χρόνου και καθώς προχωράει αρχικοποιούνται όλα αυτά τα δεδομένα μέχρι το σημείο αυτό και συνέχεια γίνεται, βλέπετε, η ανάγνωση και η επεξεργασία των δεδομένων. Δηλαδή στον αλγόριθμο αυτό απαιτείται πρώτα να γίνει η ανάγνωση, απαιτεί να γίνει η εγγραφή κάποιων αρχικών τιμών και συνέχεια γίνεται η επεξεργασία. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ένα στοιχείο που θα το διαβάσουμε έχει λάβει έγκυρη τιμή κάποια στιγμή στο παρελθόν. Για ένα thread, για ένα νήμα, όλα ok. Άρα το πρόβλημα οφείλεται σε πολλά νήματα. Εδώ π.χ. για 16 νήματα, βλέπουμε και εδώ το ίδιο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι ενώ τα περισσότερα νήματα, βλέπετε εδώ το πράσινο, αυτό είναι μια βελτίωση της πρώτης μορφής που σας είχα δείξει, όπου πρώτα, δηλαδή αν πάμε πίσω, εδώ, περίμενε, συγγνώμη, πάμε στο πρώτο γράφημα, εδώ βλέπετε ότι ήταν ανακατεμένο τα read και τα write, ήταν τελείως χάλια, οπότε είπαμε, μια προσθήκη ήταν να γίνονται οι εγγραφές, μάλλον οι εγγραφές των δεδομένων, η αρχικοποίηση των δεδομένων, όσο πιο νωρίς γίνεται. Έτσι λοιπόν, έγινε μια πρώτη βελτίωση. Για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, δεν γίνεται εν μία ανοιχτή. Με ένα iteration θέλουμε πολλές βελτιώσεις στον κώδικα. Εδώ έγινε μια βελτίωση. Βλέπετε ότι τα περισσότερα indexes του πίνακα γράφονται πρώτα και μετά διαβάζονται. Αλλά σε αυτό εδώ το τελευταίο νήμα υπήρχε ένα πρόβλημα. Και γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα? Γιατί ενώ οι άλλοι, όπως βλέπετε, έχουν μία ομάδα στοιχείων που επεξεργάζονται, π.χ. αυτό είναι από το 6.000 μέχρι π.χ. το 6.500 ίσως. Το έχουμε χωρίσει. Οπότε είναι αρκετή ποσότητα. Αυτό εδώ πέρα το νήμα, κοιτάξτε, εκτελεί πολύ λιγότερα iterations. Δηλαδή, έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε imbalance.
ανομοιομορφία, δεν έχουμε ισοκατανομή του φόρτου εργασίας. Άρα πολύ γρήγορα τελειώνει το φόρτο του εργασίας και αμέσως μετά αρχίζει η ανάγνωση των τιμών. Και πάει να διαβάσει κάποια τιμή, βλέπετε αυτό εδώ το κομμάτι, πάει να διαβάσει και διαβάζει αυτό το κομμάτι, read, αυτό το κομμάτι εδώ, το οποίο όμως δεν έχει γραφτεί ακόμα. Και γιατί δεν έχει γραφτεί ακόμα? Γιατί θα γραφτεί μετά από μια χρονική στιγμή, όταν έρθει το επόμενο νήμα. Δηλαδή αυτό είναι το νήμα των ύπλην 2. Αν, και αυτό είναι το νήμα των ύπλην 1. Δηλαδή από το προηγούμενο νήμα, που επειδή δουλεύει ακόμα, δεν το έχει τελειώσει το προηγούμενο νήμα το ποσό εργασίας, μετά αυτό το νήμα, το τελευταίο νήμα, θα έχει όλο και όλο ελάχιστα iteration να κάνει και αμέσως προχωράει. Οπότε βλέποντας οπτικά και τη νέα μορφή αυτή της παραλληλοποίησης, που ναι μεν είχε βελτιωθεί, βλέπετε όλα τα άλλα είναι τέλεια. Απλώς στο τέλος κάνουμε κάποια iteration. Δηλαδή για παράδειγμα, εκεί που το SNR θα έπρεπε να είναι 35,65, το SNR ήταν 35,55. Δηλαδή κάτι πιο δεκαδικό είχαμε χάσει. Εν τούτης, δεν δέχομαι εγώ μια παραλληλοποίηση που δεν είναι ακριβώς σωστή. Και συνέχισα να το δουλεύω. Και αυτό απαιτώ και από εσάς. Όταν παραλληλοποιήσετε κάποιο κομμάτι κώδικα, δεν θέλω κάποιος να μου πει είναι περίπου το ίδιο. Τι τώρα 35-65, 30-35-55 και τέτοια. Όχι, θέλουμε ακριβώς το ίδιο. Έτσι είναι η σωστή παραλληλοποίηση. Ακόμα και ένα iteration να χάνουμε, πρέπει να το βρούμε και να το διορθώσουμε. Έπρεπε να διορθωθεί. Τώρα με τις γνώσεις που έχετε, καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο και πώς μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να διορθωθεί με προσθήκη barrier. Δηλαδή, έχουμε ένα μηχανισμό τύπου φράγματος, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο τέλος του πρώτου κομματιού επεξεργασίας και βλέπετε ότι αυτό, το νήμα, το τελευταίο νήμα, σταματάει το έργο του εδώ που έχει να σταματήσει και συνέχεια υπάρχει ένας χρόνος που είναι idle. Όπως και αυτό έχει λίγο idle, βλέπετε, και αυτό έχει λίγο idle. Γιατί π.χ. αυτό το νήμα καθυστέρησε λίγο παραπάνω. Άρα υπήρχαν κάποια νήματα με idle, αυτό έχει το μεγαλύτερο idle, αυτό έχει λιγότερο idle, αυτό ελάχιστο idle, περίμενε δηλαδή λίγο. Εδώ χάσαμε λίγο στις επιδόσεις του συστήματος, αλλά εντούτοις καταφέραμε να έχουμε 100% σωστό αποτέλεσμα. Γιατί βλέπετε, όλες εδώ οι διευθύνσεις μνήμης έχουν λάβει αρχική τιμή και στη συνέχεια στο επόμενο κομμάτι, δηλαδή από το κομμάτι αυτό μέχρι το κομμάτι που τελειώνει η επεξεργασία, μέχρι αυτό γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Οπότε έχουμε σωστό αποτέλεσμα, έχουμε επιταχυνόμενο αποτέλεσμα. Εκεί που είχαμε ένα νήματα, βλέπετε ότι όλα τα νήματα έχουν συμβάλει στον υπολογισμό των διανυσμάτων συμπίεσης και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε την πολυπόθητη παραλληλοποίηση. Λοιπόν, ας δούμε παραλληλοποίηση. Εδώ εκτελέστηκε λοιπόν, τσοπλιάδες το είχα εκτελέσει, 16 νήματα, speed up 6. Μια χαρά. Υπενθυμίζω βέβαια ότι 16 νήματα σοπλιάδες είναι 8 πραγματικά, γιατί είναι virtual νήματα. Άρα έχουμε 8 πυρήνες και λόγω hyperthreading έχουμε 16. Άρα 5,45 προς 8 είναι πολύ καλό ποσοστό. Φτάσαμε όμως στο τέλος της πρώτης ώρας. Να ενεργοποιήσω το iLottery για κάποιον που θα θελήσει να πάρει μέρος στο παιχνίδι γνώσεων για το μάθημά μας. Οπότε έχουμε το iLottery. iLottery μπορεί να δηλώσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα iLottery. Ξεκινήστε και εσείς να συνδέεστε στο iLottery όσο εγώ το ενεργοποιώ. iLottery. Actives. Και βλέπουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η λοταρία. Λοταρία. Εντάξει. Είναι ενεργοποιημένο λοιπόν το block parses διαλέξεις 1-8. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αρκεί να κάνετε login στο σύστημα το ARC. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω την κάμερα, θα κλείσω το μικρόφωνο και θα επιστρέψω μόλις ολοκληρωθεί
ο χρόνος αυτός που απομένει στη λοταρία. Μπορείτε να γράψετε στο chat τα διάφορα ερωτήματα που ίσως έχετε και θα τα απαντήσω όταν γυρίσω. Άρα, θα κάνω παύση στο share και θα κλείσω το μικρόφωνο μου. Το chat όμως παραμένει ανοιχτό για εσάς. Λοιπόν, συνεχίζουμε την δεύτερη ώρα. Μπορούμε να δούμε στο iLottery ποιος θα είναι σήμερα ο φοιτητής που θα επιλεχθεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. 17 συμμετοχές και ενεργοποιούμε το σύστημα. Οπ, Βάιος. Βάιο, είσαι εδώ. Βάιο, είσαι στο chat. Μπορείς να απαντάς κατευθείαν με ένα ναι ή με ένα όχι. Ωραία. Λοιπόν, να υποθέσω ότι θέλεις να πάρεις μέρος στο σημερινό iLottery. Τη διαδικασία τη γνωρίζεις. Θα έχεις 30 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση που αναφέρεται. Μπορείς να αναφέρεις τις απαντήσεις σου στο chat, σε public πάντα, από 1 έως 5, A ως F. Μπορείς να ζητήσεις την βοήθεια του σώματος των φοιτητών που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ή μπορεί απλώς να ζητήσεις μπαλαντέρ αν δεν μπορείς να απαντήσεις. Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σηριακής επεξεργασίας? Η εκτέλεση των εντολών είναι παράλληλη, ο αλγόριθμος αποτελείται από παράλληλες εντολές, η εκτέλεση γίνεται σε ένα κεντρικό υπολογιστικό πυρήνα. Α, συγγνώμη, resume share. Ναι, είχα ξεχάσει να ενεργοποιήσω το share, φαντάζομαι τώρα το βλέπετε. Και εγώ έλεγα ότι κάτι πάλι θα ξέχασα. Ο Βάιος λοιπόν αναγράφει ότι θέλει να μην απαντήσει και να το δεχτεί χρησιμοποιώντας το Joker. Αλλά αν το σκεφτούμε εμείς, σηριακή επεξεργασία. Για να δούμε λίγο το κοινό. Τι θα έλεγε? Δεν έχει επίπτωση για το Βάιο αυτό. Απλώς παρακαλώ πείτε τη γνώμη σας για να πάρουμε και εμείς μέρος και να σχολιάσουμε μετά τις απαντήσεις σας. Προσπαθήστε να είναι οι απαντήσεις στο poll που έχει αναρτηθεί πραγματικές και θα περιμένω, είπαμε, είτε ένα λεπτό, είτε να έχει απαντήσει το 70%. Για την ώρα έχουν απαντήσει και έχουν δηλώσει την απάντησή τους, μάλλον, το 50% των φοιτητών και έχουν περάσει 33 δευτερόλεπτα. Για να το δούμε λίγο, ποιο από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά σηριακής επεξεργασίας. Εκτέλεση των εντολών είναι παράλληλη. Για να δω πώς θα το σκεφτόσαστε εσείς. Παράλληλη, μάλλον δεν ταιριάζει αυτό, θα έλεγε κάποιος από εσάς. Δεν θα σας δώσω κατευθείαν από τη σωστή απάντηση. Θα σας βοηθήσω με την επαγωγική σας σκέψη να εξάγετε το αποτέλεσμα. Ο αλγόριθμος αποτελείται από παράλληλες εντολές? Όχι, αφού λέμε για σηριακή επεξεργασία, δεν δηλώνεται κάτι τέτοιο. Η εκτέλεση γίνεται σε ένα κεντρικό υπολογιστικό πυρήνα. Έχει κάποια ίχνη αυτό αντικειμενικότητας. Ας δούμε και τα υπόλοιπα. Όλες οι απαντήσεις είναι λόγω ελλειπής. Εκτελεί πολλές εντολές σε κάποια χρονική στιγμή. Η σηριακή επεξεργασία εκτελεί εντολές σε κάποια χρονική στιγμή. Λοιπόν. Έχει περάσει ένα λεπτό, έχει ψηφίσει 73%, σας δείχνουν τα αποτελέσματα, share results. Η απάντηση λοιπόν που επιλέχθηκε από την πλειοψηφία των φοιτητών είναι το C και ασφαλώς ήταν σωστό. Οπ, δεν μας το έδειξε. Ήταν σωστό το C, να ξέρετε. Ωραία. Άρα, γιατί είπαμε σε έναν επεξεργαστή, εκτελείται σε έναν επεξεργαστή. Λοιπόν, Βάιε, έχεις λάβει τη δεύτερη ερώτηση. Ως τώρα έχεις μια ερώτηση σημειωμένη ότι έχεις απαντήσει. Βάιε, μπορείς να απαντήσεις για την ερώτηση αυτή. Και ένα από τα παρακάτω πλεονέκτημα της υλοποίησης πακέτου νημάτων χώρου χρήσης, το user land νήματα. Ένα πλεονέκτημα. Καλύτερη ανταπόκριση τεχνολογικών εργασιών, μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης εργασίας, πιο γρήγορη επίλυση προβλημάτων, καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα ή μπορεί να υλοποιηθεί πάνω από το υπάρχον λειτουργικό σύστημα, ακόμα και αν αυτό δεν υποστηρίζει πολυνηματισμό. Είπαμε τι δυνατότητες πια έχεις. Έχεις τη συμμετοχή από τους συναδέλφους σου. Σου έχει μείνει αυτό. Ή να απαντήσεις το ερώτημα. Άρα, πάει, εγώ σημειώνω.
Βοήθεια, λοιπόν, από το Σώμα των Φοιτητών επιλέγει. Πάλι ενεργοποιείται το poll. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διάλεξη να εκφράσουν την άποψή τους, ψηφίζοντας τη γνώμη τους, λέγοντας τη γνώμη τους. Έχετε ένα λεπτό ή το 70% των συμμετοχών. Να σας πω, κάποια στιγμή θα ήθελα να το επαυξήσω αυτό το poll με το να κρατάω και τα ονόματα αυτών που έχουν απαντήσει σωστά, ώστε να λαμβάνουν μέρος ίσως σε μια επόμενη κλήρωση γνώσεων. Θα το δούμε αυτό. Είναι τεχνικό το θέμα. Βέβαια, ως μηχανική υπολογιστών δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να κάνουμε. Για όλα είναι θέμα χρόνου. Αν θέλετε κάποιος να με βοηθήσει βέβαια σε αυτό το εγχείρημα, είναι καλοδεχόμενη η βοήθειά του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Ως τώρα έχω ψηφίσει το 50% του σώματος των φοιτητών, έχουν περάσει 50 δευτερόλεπτα. Ας πείτε και οι υπόλοιποι τη γνώμη σας. Δεν νομίζω να είναι και ιδιαίτερα δύσκολο βέβαια τώρα που τα λέμε. Από όλα αυτά, υλοποίηση πακέτων νημάτων χώρου χρήσης. Σε αντιδιαστολή έχετε υλοποίηση στο επίπεδο πυρήνα. Π.χ. τα P-threads είναι σε επίπεδο πυρήνα. Εδώ είμαστε σε userland. Έχει περάσει ένα λεπτό, άρα με 55% των ψήφων σας κάνω share τα αποτελέσματα τώρα, share results. Λοιπόν, Βάιε, βλέπεις τι έχει ψηφίσει το 63% των συναδέλφων σου. Εγώ ασφαλώς δεν ψηφίζω. Οπότε ο Βάιος μπορεί να μας πει, λέει το έψιλον. Και ασφαλώς το έψιλον είναι η σωστή λύση. Γιατί ακόμα και ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζει πολύ νηματισμό, για παράδειγμα ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχει kernel level νήματα, με το επίπεδο αυτό το user το αναγράφει. Τώρα, ίσως έχει κάποιες ρυθμίσεις που δεν μας δείχνει το σωστό αποτέλεσμα, παρά μόνο στο τέλος. Οπότε για την ώρα ο Βάιος έχει 2 σωστές απαντήσεις. Και μπορούμε να πάμε στο τρίτο, στην επόμενη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στα βήματα της διαδικασίας παραλληλοποίησης προγράμματος? Ανήκει στα βήματα της διαδικασίας παραλληλοποίησης ενός προγράμματος. Είναι μεταφορά του βαθματότιμου σε διάνυμα. Λήψη εντολής. Κλείσιμο να απαιτείται κάποια βαθματή ενέργεια. Διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες και εκτέλεση του αλγορίθμου. Βάιελες, το D. Διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν σχεδιακά ή πιθανόν παράλληλα. Και έχεις δίκιο. Δεν θα μας το πει εδώ πέρα βέβαια. Οπότε πάμε στο επόμενο ερώτημα. Έχεις δίκιο όμως. Συνεχίζεις. Έχεις 3 ως τώρα απαντήσεις σωστές και πάμε στην επόμενη. Πόσα νήματα μπορούν να υπάρχουν σε ένα μπλοκ? Εδώ αναφέρεται από την διάλεξη, όπως φαίνεται, την GPU, που ήταν η προηγούμενη διάλεξη, σε ένα μπλοκ CUDA. Πόσα νήματα μπορούν να υπάρχουν σε ένα μπλοκ, τύπου CUDA? Βήτα. Βέβαια, ίσως θα έπρεπε να αναγράφουμε εδώ τώρα που σκέφτομαι και το τι κάρτα γραφικών έχουμε. Άρα το 512 είναι η σωστή απάντηση. Αλλά να αναγράψω εδώ πέρα ότι πρέπει για λόγους πληρότητας να αναγράφεται να υπάρχουν σε ένα μπλοκ. Πρέπει να αναγράφεται και η αρχιτεκτονική. Γιατί αυτά αλλάζει. Ωραία. 512. Είσαι σωστός. Άρα έχεις 4 ως τώρα. Υποβολή λοιπόν. Πάμε. Ποιο πρόβλημα υπάρχει αν έχουμε μόνο διεργασίες? Προβλήματα διαχείρισης μνήμης. Η προσπέλαση του δίσκου απαιτεί προσωρινή αναστολή του σερβερ και συνεπώς μείωση του throughput. Θέματα ανοχής σε SAR φάλματα. Προβλήματα επικοινωνίας και συγχρονισμού. Προβλήματα τοπολογίας του δικτύου διασύνδεσης. Για να το σκεφτούμε, ποιο πρόβλημα υπάρχει αν έχουμε μόνο διεργασίες? Αναφέρεται λοιπόν σε ένα server σύστημα όπου έχουμε, για παράδειγμα, ένα web server όπου υποστηρίζουμε μέσω διεργασιών την εξυπηρέτηση. Για παράδειγμα, ένα web server, κάθε πελάτης έχει και κάποια άλλη διεργασία. Και σε περίπτωση που έχουμε αυτό, έχεις απαντήσει, Βάιε, απαντάς το α. Για να το δούμε λίγο.
αν είναι σωστή απάντηση. Λοιπόν, προβλήματα διαχείρισης μνήμης, memory allocation, memory placement. Για να δούμε τα άλλα, μα είναι σωστά, να το αναλύσουμε μαζί. Η προσπέλαση του δίσκου απαιτεί προσωρινή ανασύλληψη του σερβερ. Όχι. Αν είχαμε νήματα μόνο. Εδώ, αν θελήσει μια διαδικασία να κάνει πρόσβαση στο δίσκο, δεν θα μπει σε μπλοκάρα. Το Β είναι σίγουρα λάθος. Στο C, θέματα ανοχής σε σφάλματα. Είναι πρόβλημα αυτό? Όχι. Γιατί αν κρασάρει μια διαδικασία, δεν θα κρασάρουν τα πάντα. Άρα ούτε το C είναι. Το D, προβλήματα επικοινωνίας και συγχρονισμού. Εδώ πέρα έχει κάποιο στοιχείο αλήθειας. Γιατί αν έχουμε διεργασίες σε ένα σερβερ, απαιτείται βέβαια και επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών. Όμως τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν καλύτερα την διαδιεργασιακή επικοινωνία, άρα αυτό θεωρείται σωστό. Το πρόβλημα του δικτύου, αυτό είναι άσχετο βέβαια, το πολυγεωργία του δικτύου διασύνδεσης είναι άλλο. Άρα το α είναι σωστό. Έχεις 5 ερωτήσεις, κάτσε να σου πω λοιπόν για την ώρα που είσαι. Αρχικά είχες πει 15. Με τη δεύτερη ερώτηση πήγε στο 0,30. Με την τρίτη ερώτηση πήγε στο 0,60. Με την τέταρτη ερώτηση είσαι στο 1,20. Μετά πάει 1,50. Είσαι στην 1,5 μονάδα για την ώρα. Τώρα, η επόμενη. Το 2 είναι το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάποιος. Το επόμενο θα είναι από 1,2 και πάνω. Μετά δεν είναι ανά 2, επί 2, ο συντελεστής. Η επόμενη βαθμίδα λοιπόν από το 1,5 είναι στο 1,75 και μετά είναι στο 2 και τέρμα. Δηλαδή άλλες 2 ερωτήσεις έχεις. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στο επόμενο. Ποιο από τα παρακάτω είναι από τα χαρακτηριστικά της λογικά κατανοημένης μνήμης. Δηλαδή λογικά κατανοημένης μνήμης. Logical. Οι χρήστες δεν είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε υποκείμενα επίπεδα. Κάθε μνήμη έχει δικιά της διεύθυνση και μπορεί να προσπελαστεί μόνο από τους επεξεργαστές στους οποίους ανήκει. Δεν υπάρχει ανάγκη για κάποιο πλεονασματικό σύστημα. Η βάση δεδομένων παραμένει λειτουργική και αποτελεσματική παρόλο που δεν υπάρχει τοπικά. Και όλες οι απαντήσεις είναι λάθος. Μπορείς λοιπόν να σκεφτείς, έχεις άλλα 15 δευτερόλεπτα. Αναφέρεις το α. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα άλλα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι σημαίνει λογικά κατανοημένης μνήμης? Έψιλον έγραψε. Το έψιλον είναι αυτό εδώ που έχω μαρκάρει, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει λογικά κατανοημένης μνήμης? Σημαίνει ότι αν έχουμε ένα σύστημα που αποτελείται από πολλούς υπολογιστές που προσφέρουν τη μνήμη στο κοινό υπολογιστή, σε ένα κοινό παράλληλο σύστημα, δηλαδή έχουμε κατανοημένη μνήμη, έχουμε κατανοημένη μνήμη που όμως προσφέρεται και φαίνεται σαν μια ενιαία διευθυνσοδότηση, σίγουρα το Β είναι λάθος. Δεν είναι κάθε μνήμη έχει τη δικιά της διεύθυνση. Υπάρχει μια κοινή διεύθυνση. Απλώς η διευθυνση π.χ. από 0 μέχρι 4 GB είναι στον πρώτο υπολογιστή, από 4 μέχρι 8 στο δεύτερο, από 8 μέχρι 12 στο τρίτο κ.ο.κ. Άρα το Β είναι λάθος. Και το Σ είναι λάθος. Γιατί άμα κρασάρει ένας υπολογιστής, επειδή θα υπάρξει ένα κενό στη μνήμη, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Άρα το Β και το Σ είναι σίγουρα λάθος. Το D. Η βάση δεδομένων παραμένει λειτουργική και αποτελεσματική, παρόλο που δεν υπάρχει τοπικά. Αυτό έχει αλήθεια σε αυτό εδώ πέρα. Έχει κάποιο ότι αν χρησιμοποιούμε βάση δεδομένων, επειδή βρίσκονται σε έναν ιό χώρο διευθύνσεων, μπορεί να λειτουργεί ακόμα και να μην υπάρχει τοπικά. Και τώρα, οι χρήστες δεν είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση στα υποκείμενα επίπεδα. Όχι, δεν ισχύει σε αυτό. Οπότε εδώ, βέβαια εδώ δεν αναφέρει για τις βάσεις δεδομένων. Οπότε είναι ελλιπής, εδώ μπορούμε να πούμε, άρα θα το θεωρήσω σωστό σε αυτό το ερώτημα. Θα το σημειώσω όμως ότι θα πρέπει να ξαναγραφτεί λίγο πιο περιγραφικά αν έχουμε βάσεις δεδομένων ή όχι. Άρα σημειώνω ότι αυτό το ερώτημα απαιτεί χαρακτηριστικά της λογικά κοινόχρηστης της μνήμης. Ωραία. Μπορούμε να πατήσουμε υποβολή σε αυτό. Είσαι στο 1,75 και μπορείς να πας και στο τελευταίο ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω είναι από τα χαρακτηριστικά της μη ομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης νούμα? Θα διαβάζω, κάθε επεξεργαστής δεν έχει άμεση πρόσβαση. Υπάρχει ένας κοινός χώρος διευθύνσεων μνήμης. Το δίκτυο διασύνδεσης δεν μπορεί να είναι δέντρο. Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις είναι λάθος. Το δίκτυο διασύνδεσης δεν μπορεί να είναι η αρχική διάβλη.
Μπορείς να μου απαντήσεις λοιπόν, Βάιε. Αλφα. Λοιπόν, απάντηση Α, το νούμα τι είναι non-uniform memory access, δηλαδή μη ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης. Άρα σημαίνει καταρχήν ότι υπάρχει προσπέλαση μνήμης, ότι όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόταση στην ίδια μνήμη, στις ίδιες διευθύνσεις μνήμης. Άρα το σωστό είναι το Β, ότι υπάρχει ένας κοινός χώρος διεύθυνσης μνήμης. Όπως ας πούμε στο Pleiades που έχει 80 GB RAM ο server, είναι όμως δύο νούμα domains. Υπάρχουν δηλαδή από 0 μέχρι 40 GB, αν πάει να γράψει κάποιος, είναι στη μνήμη που αντιστοιχεί στον πρώτο επεξεργαστή. Και από 40 μέχρι 80 GB αντιστοιχεί στο δεύτερο socket, όχι στον επεξεργαστή, στο socket. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας κοινός χώρος διεύθυνσης μνήμης, άρα το α, το δεν έχει πρόσβαση, είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχει πρόσβαση σε όλο το τμήμα της κοινής μνήμης. Είναι κοινή μνήμη, άρα το β είναι το σωστό. Άρα σε αυτό το σημείο το χάνεις το τελευταίο ερώτημα, σημειώνω ότι είσαι στο 1.75. Έχεις λάβει λοιπόν μια μονάδα και 75. Συγχαρητήρια, πήγες πάρα πολύ καλά. Και μπορούμε να συνεχίσουμε την διάλεξη του μαθήματος. Λοιπόν, είχαμε δει την παραλληλοποίηση. Επί τη ευκαιρία σε αυτό το φυλάδιο που θα κληθείτε να παραδώσετε, αν δεν το έχετε παραδώσει, το 12, θα πρέπει να ασχοληθείτε με το OpenMP. Έτσι λοιπόν, στο φυλάδιο αυτό σας αναφέρει τι είναι το OpenMP, που είναι ένα νέο framework. Είχαμε δει το OpenMPI. Το OpenMPI χρησιμοποιείται σε συστήματα κατανεμημένα, ξεχωριστά συστήματα, γιατί δημιουργεί διεργασίες και επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και το καθεξής. Υπάρχει από την άλλη και το OpenMP, που είναι σε κοινόχρηστα συστήματα. Συστήματα κοινόχρηστης μνήμης, που έχουν πρόσβαση λοιπόν όλοι οι επεξεργαστές, όλα τα νήματα στην ίδια μνήμη. Αυτό είναι λοιπόν το OpenMP. Το OpenMP χρησιμοποιεί το μοντέλο fork join, δηλαδή κάποια στιγμή δημιουργούνται πάρα πολλά νήματα, άρα κάνει fork, σαν πυρούνι το σκεφτόμαστε, προχωράνε αυτά τα νήματα και συνέχεια ξαναγίνονται join, ξαναγίνονται ένα. Δηλαδή, ένα νήμα, πολλά νήματα, ξανά ένα νήμα. Το παρατηρούμε αυτό σε διάφορες δομές. OpenMP λοιπόν είναι μια extension, είναι ένα extension στην γλώσσα προγραμματισμού C. Σε C προγραμματίζουμε, απλώς έχουμε τις επεκτάσεις για το OpenMP. Με πολύ εύκολο τρόπο προγραμματίζουμε νήματα και αντί να θυμόμαστε τις παράξενες συναρτήσεις POSIX τύπου pthread create, pthread join και το καθεξής, εδώ αρκεί να ξέρουμε κάποια πράγμας, δίεση. Δηλαδή το δίεση πράγμα OMP ξεκινάει ένα command line για το OpenMP. Πώς χρησιμοποιείται λοιπόν το OpenMP? Χρησιμοποιείται με το πράγμα και βλέπετε εδώ δίεση πράγμα OMP parallel. Δημιουργούμε ένα block parallel, μπορούμε να βάλουμε προαιρετικές επιλογές στην ίδια γραμμή μετά το parallel και ούτω καθεξής. Έχουμε private μεταβλητές, shared μεταβλητές, μπορούμε να κάνουμε πράξεις reduction, για παράδειγμα, να ορίσουμε αριθμό νημάτων, αλλιώς είναι προεπιλογή όσα νήματα έχει το σύστημά μας. Σπάνια βάζουμε το num threads να περιορίζουμε τον αριθμό των νημάτων και μετά ακολουθεί ο code. Βλέπετε ότι ο κώδικας είναι μέσα σε άγκιστρα. Γενικά όλο αυτό το πράγμα OMP parallel και τα λοιπά είναι σε μια γραμμή συνήθως που συναντάμε. Δηλαδή πράγμα OMP parallel και ενώ αναφέρεται μετά αυτό if, private, share, reduction, num και σε μια γραμμή όλο είναι όλες αυτές οι εντολές και μετά από κάτω ακολουθεί το άγκιστρο και βρίσκεται ο κώδικας. Δομές για καταμερισμό των εργασιών. Με το for. Με το for κατανήμουν στα νήματα την εργασία που θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε πράγμα OMP parallel, δημιουργούνται νήματα. Πόσα νήματα? Όσα τα νήματα του συστήματος. Όσοι οι επεξεργαστές του συστήματος. Δηλαδή με το πράγμα OMP parallel, ας πούμε, δημιουργούνται 100 νήματα. Δεν έχουμε 100 νήματα, μάλλον να το πω ξεχωριστά, σε νούμερα πραγματικά, να είμαστε ακριβείς. Στο Pleiades, για παράδειγμα, θα δημιουργηθούν 16 νήματα. Στο Andromeda, τον άλλο server, που υποβάλλεται εργασίες μέσω του Tor, θα δημιουργηθούν, επειδή είναι 20 τετραπύρινο, 24 νήματα. Ωραία. Με αυτό δημιουργούνται νήματα.
Τα νήματα αυτά πρέπει να τα κατανήμουμε να κάνουν κάποια δουλειά. Αν δεν βάλουμε Pragma Omni Before, και τα 24 νήματα στην περίπτωση του Andromeda θα εκτελέσουν όλες τις επαναλήψεις του for loop. Δηλαδή, αν έχουμε σκέτο Pragma OMP Parallel και μετά από κάτω έχουμε 4i ίσον 0 έως 100, και τα 24 νήματα θα εκτελέσουν και τα 100 iterations του for loop. Είναι λάθος. Ενώ αν κάνουμε Pragma OMP4, ενεργοποιούμε το domain decomposition. Δηλαδή, τα νήματα αυτόματα, χωρίς εμείς να σκεφτόμαστε από πού ως πού ποιο iteration θα κάνει, αυτόματα τα νήματα θα μοιράσουν το ποσό των iterations, τον αριθμό των iterations που έχουν να κάνουν και θα το χωρίσουν μεταξύ τους. Και αν έχουμε 24 νήματα και π.χ. 100 επαναλήψεις, περίπου 4 επαναλήψεις θα πάρει το κάθε νήμα. 4-24, όπως βλέπετε, είναι 96 κοντά στο 100. Εντάξει, κάποιο θα πάρει και λίγο παραπάνω. Απλώς θα γίνει αυτόματο διαχωρισμός, να ξέρετε. Αυτό. Δηλαδή με το πράγμα OMP4 σημαίνει αυτόματα κατανήμονται τα iterations. Εννοείται βέβαια ότι τα iterations δεν πρέπει να έχουν εξαρτήσεις μεταξύ τους. Δηλαδή αν μέσα στο for loop έχουμε τιμή α του i ίσον α του i πλην 1 συν κάτι, δηλαδή έχουμε μια εσωτερική εξάρτηση, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πρέπει τα for loop να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα. Δηλαδή, αν εκτελεστεί το loop 50 και μετά το loop 40, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Δομές για καταμερινών εργασιών, for, section, single, master, critical, barrier, atomic, flash. Συναρτήσεις, ακολουθούν μερικές βασικές συναρτήσεις, όπως το void. Υπάρχουν και συναρτήσεις, ενώ συνήθως το πράγμα με δίεση πράγμα κάνουμε όλη τη δουλειά μας, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε και κάποιες ελάχιστες συναρτήσεις OpenMP. Όπως set num threads. Κάποια στιγμή μπορεί να θέλουμε να καρφώσουμε τον αριθμό των νημάτων. Να πούμε, εγώ θέλω 5 νήματα. Είναι λάθος βέβαια. Είναι λάθος γιατί σας έχω πει, δεν πρέπει να περιορίζουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των νημάτων. Μπορούμε βέβαια να περιορίσουμε τον αριθμό των νημάτων για λόγους debugging με το να θέσουμε μια μεταβλητή περιβάλλοντος, το OMP num threads. Που αυτό είναι και η καλύτερη επιλογή. GetThreadNum, πάρα πολύ σημαντική συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση μας επιστρέφει το ID του νήματος. Είχαμε δει στο OpenMPI ότι κάθε διεργασία είχε ένα μοναδικό ID από 0 μέχρι το Communicator Size πλην 1 και με βάση αυτό το ID μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι εργασία θα κάνει το καθένα. Πολύ σημαντικό και εδώ. Πολύ σημαντικό το να έχουμε το ID ενός νήματος. Κοινώσεις και ιδιωτικές μεταβλητές. Σε αντίθεση με το MPI, όπου η κάθε διεργασία είχε τις δικές της μεταβλητές και δεν μπορούσε μια διεργασία να τροποποιήσει μεταβλητές άλλης διεργασίας. Εδώ έχουμε νήματα. Τα νήματα έχουν κοινό χώρο διευθύνσεων μνήμης, κοινή μνήμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα νήμα μπορεί να τροποποιήσει μεταβλητή άλλου νήματος. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να ορίσουμε κάτι ως private. Private σημαίνει ότι το νήμα θα έχει ένα δικό του τοπικό αντίγραφο και θα δουλεύει στο δικό του κομμάτι της μεταβλητής, στη δικιά του θέση μνήμης, στη δικιά του διεύθυνση και όχι σε κάποια public μεταβλητή. Άρα λοιπόν, κάτι που θέλουμε να είναι private, πρέπει να το δηλώσουμε private και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το τροποποιήσει κανείς άλλος. Υπάρχουν βέβαια κάποιες προεπιλογές. Προεπιλογές ως προς το τι είναι public, τι είναι private. Για παράδειγμα, αν κάνουμε πράγμα ο MP4, αυτόματα private θα τεθεί ο iteration index του for loop. Άρα αυτόματα γίνονται κάποια πράγματα, όπως όμως είχα πει σε μια άλλη διάλεξη, είναι καλύτερο explicit, δηλαδή ρητός, ο προγραμματιστής να ορίζει τι είναι private και τι είναι public. Γιατί καμιά φορά μπορεί να νομίζει κάτι, αλλά να μην έχει πραγματική υπόσταση αυτό που νομίζει. Να νομίζει ότι π.χ. κάτι είναι private, ενώ τελικά δεν είναι private. Και ο compiler το θεώρησε public. Μια ερώτηση έλαβα. Να χρησιμοποιούμε OpenMP ή OpenMPI? Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα δύο. Γιατί το OpenMPI μας διευκολύνει τον παραλληλισμό ενός προβλήματος σε διαφορετικούς υπολογιστές. Ενώ το OpenMP μας βοηθάει στον παραλληλισμό ενός προβλήματος εντός του ίδιου υπολογιστή. Δηλαδή με το OpenMP δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατανέμενο σύστημα. Και μπορείτε να το δείτε και ως εξής. Αν φτιάξετε μια εργασία και με OpenMP και την υποβάλλετε στο cluster και πείτε εγώ θέλω 96 επεξεργαστές, δηλαδή 4 διαφορετικούς υπολογιστές των 24 πυρήνων να το εκτελέσουν αυτό,
θα δείτε ότι θα εκτελεστεί σε ένα μόνο. Σε ένα μόνο κόμβο, εκεί που θα είναι ο master κόμβος. Θα πει βέβαια 24 νήματα, αλλά δεν θα μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία με τους άλλους κόμβους. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται σε αυτό εδώ το context και ενδέχεται να είναι και κάποιο τέτοιο θέμα εξέτασης στο τέλος, στο κώδικα, OpenMP με OpenMPI. Δηλαδή, OpenMPI για να γίνεται επικοινωνία από διαφορετικό μηχάνημα σε διαφορετικό μηχάνημα και μέσα στο ίδιο το μηχάνημα OpenMP για να έχουμε νήματα να εκμεταλλευόμαστε πλήρως όλους τους πυρήνες του συστήματος. Άρα και τα δύο πρέπει να τα γνωρίζετε. Και OpenMP και OpenMPI και είστε πλήρως καλυμμένοι για οποιοδήποτε HPC σύστημα κληθείτε να προγραμματίσετε. Άρα πρέπει να ξέρετε και OpenMP. Hello World. Σας έχω πει λοιπόν για τη μεταβλητή περιβάλλοντος. Αν έχετε φλοιό CSH, setenv OMP NumThreads 4. Αν έχετε φλοιό Bus, export OMP NumThreads 4. Και άμα θέσετε αυτή τη μεταβλητή περιβάλλοντος, τότε αυτόματα περιορίζεται ο αριθμός των νημάτων στο πρόγραμμά σας. Αυτό το κάνουμε μόνο για λόγους debugging. Όταν εσείς θα μου στείλετε κάποιο κώδικα για να το εξετάσω, για να το βαθμολογήσω, εγώ αρχίζω και δοκιμάζω αυτές τις μεταβλητές. Κάνω export OMP NumThreads 1 για να το παίζει για ένα νήμα. Παίζει, σωστά αποτελέσματα. Μετά βάζω περιτά νούμερα. Για παράδειγμα, βάζω 9. Θα παίξει 9. Θα παίξει για 11, για 13. Γιατί συνήθως η εμπειρία μου έχει δείξει ότι περισσότεροι τα δοκιμάζεται για 4, 8 και 16 και αν παίζει για 4, 8 και 16 νομίζω ότι παίζει για όλα τα δείγματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να δοκιμάσουμε εύκολα για περιττό αριθμό νημάτων. Σας δείχνει εδώ ένα κομμάτι κώδικα, κοιτάξτε. Pragma OMP Parallel. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι block ξεκινάει από αυτό το σημείο και θα το κάνω άνω για να σας βοηθήσω. Από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο αυτό έχουμε πολλά νήματα. Δηλαδή, ενώ είχαμε ένα νήμα, σε αυτό το σημείο έχουμε fork, πυρούνι. Δημιουργεί πολλά νήματα. Βλέπετε λοιπόν πολλά παράλληλα νήματα μέχρι να ξανακλείσει. Δηλαδή το fork που σημαίνει πυρούνι, σαν πυρούνι μοιάζει, δημιουργεί πολλά νήματα και στο τέλος έχουμε join. Σε αυτό το σημείο λοιπόν όλα αυτά τα νήματα καταλήγουν σε ένα. Άρα ξεκινήσαμε με ένα νήμα, γίναν πολλά νήματα, έγινε fork, ξανά έγινε ένα νήμα, έγινε join. Αυτό είναι το fork join. Και κοιτάξτε με πόσο απλό τρόπο. Pragma OMP Parallel, ανοίγουμε εδώ πέρα το fork, το κλείνουμε εδώ πέρα. Να σημειώσω βέβαια ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε και να κλείνουμε συνεχώς τα Pragma OMP Parallel. Δηλαδή σε ένα κώδικα πρέπει μία φορά μόνο να έχουμε Pragma OMP Parallel, να ανοίγει και μία φορά στο τέλος. Δηλαδή αυτή η μορφή που κάνουν κάποιοι φοιτητές, δηλαδή ανοίγουν. Εδώ είναι πολλά νήματα και καταλήγει σε ένα. Δηλαδή εδώ είναι πολλά νήματα. Κάνουμε fork, join. Μετά ξανά fork. Fork, join. Μετά ξανά και ούτω καθεξής. Είναι λάθος. Δηλαδή να ανοίγουμε, ξανά join. Να ανοίγουμε, να ξανά join. Να ανοίγουμε με fork, ξανά join. Είναι λάθος, είναι σωστό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λάθος 100%. Απλώς δεν είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι βέλτιστο. Γιατί υπάρχει μια επιβάρυνση κάθε φορά που δημιουργούνται νήματα και κάθε φορά που καταστρέφονται νήματα. Όμως, να σας δώσω το tip, στο στάδιο που θα προγραμματίζετε σιγά-σιγά σταδιακά την παραλληλοποίηση, θα το κάνετε έτσι. Δηλαδή, θα βλέπετε ένα κομμάτι κώδικα, όπου μπορούμε να κάνουμε Pragma OMP. Το παραλληλοποιείτε. Οπότε, ανοίγετε fork, join, δηλαδή γράφετε Pragma OMP παράλληλα το κομμάτι που παραλληλοποιήσατε. Μόνο εκείνο το κομμάτι. Μετά αρχίζετε και τα συνενώνετε. Δηλαδή στην επόμενη φάση θα πεις εδώ το πρώτο με το δεύτερο μπορούμε να τα συνενώσουμε σε ένα μεγαλύτερο fork join. Οπότε σε δεύτερη φάση έχετε λιγότερα fork joins. Δηλαδή εκεί που είχατε 3 φτάσατε σε 2. Και σε επόμενο λέτε μήπως μπορώ και αυτό το κομμάτι εδώ να συνενώσω κάπως. Να τα βάλω στην ίδια ομπρέλα του fork join. Και αν το καταφέρετε, έχετε μόνο, όπως εδώ, ένα μόνο fork join και συντάξει. Δηλαδή, έχετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν μέσα στο block αυτό, OMP get thread num, printf hello world from thread 100d.id, το κάθε νήμα θα έχει το μοναδικό του αριθμό και σε περίπτωση που είναι το master νήμα, το νήμα με το id 0, εκτυπώνει κάποιο κείμενο. Αυτή είναι πολύ απλός ο προγραμματισμός OpenMP και πολύ πιο απλοποιημένος σε σχέση με τον
OpenMPI. Γι' αυτό λοιπόν έχω επιλέξει να σας διδάξω πρώτα OpenMPI και μετά OpenMP. Γιατί αν πρώτα σας έδειχνα το OpenMP, τότε θα θεωρούσατε το OpenMPI υπερβολικά πολύ δύσκολο. Ενώ ξεκινώντας από τα δύσκολα, μετά είναι σαν μια σουλήθρα ο προγραμματισμός. Αν μάθετε τις έννοιες και τις βασικές δομές στο OpenMPI που θεωρείται πιο δύσκολο, μετά το OpenMP θεωρείται πάρα πολύ εύκολο, όπως και εσείς ίσως στα σχόλια μπορείτε στο τέλος στην αξιολόγηση να το θέσετε. Βέβαια, θα υπάρξει, υπενθυμίζω, και αξιολόγηση κάθε μαθήματος στο Πανεπιστήμιο. Ήδη σας έχει έρθει και ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιό μας. Και καλό θα ήταν να πείτε την άποψή σας. Ως μέλος και εγώ της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας στην Τηλεκπαίδευση, με έχει ορίσει η Σύγκλητος μαζί με άλλους συναδέλφους καθηγητές. Θέλουμε την βελτιωμένη εμπειρία, και όχι μόνο βελτιωμένη εμπειρία, αλλά και να είναι και η χρηστικότητα του θέματος, να μάθετε, όντας σαν να είσαι σαν εδώ, φυσικά, με φυσική παρουσία στο μάθημα. Οπότε τα σχόλιά σας είναι πολύ σημαντικά. Βέβαια, κάποιος που δεν θέλει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο, αρκεί να μου στείλει και σε μένα email. Υπενθυμίζω, και θα σας το δείξω, γιατί δεν σας το είχα δείξει. Στο πρώτο μάθημα, στη σελίδα του ARC υπάρχει δυνατότητα ανώνυμης επικοινωνίας με το διδάσκοντα, anonymous form. Μπορείτε να στείλετε ένα οποιοδήποτε μήνυμα για δικό μου μάθημα, π.χ. για τα παράλληλα, ανώνυμα, και να μου πείτε ό,τι θελήσετε. Και στο παρελθόν το έχουν χρησιμοποιήσει κατά διαστήματα φοιτητές για να μου λένε τη γνώμη τους προς βελτίωση του μαθήματος. Δέχομαι και ανώνυμα μηνύματα, βέβαια και ονομαστικά δεν τίθεται θέμα. Αλλά αν κάποιος νιώθει καλύτερα να επικοινωνήσει μαζί μου με ανώνυμη φόρμα, μπορεί μέσω της σελίδας του ARC να μου στείλει ανώνυμα μηνύματα που σχετίζονται με το μάθημα, ενδεχομένως την άποψή του για κάποια ζητήματα, θέματα που μπορεί να βελτιώσει κάποιο τμήμα του μαθήματος, και θα τα δεχτώ και θα τα μελετήσω με πολύ προσοχή. Στο εργαστηριακό φυλάδιο, αφού βλέπετε κάποια στοιχεία για το OpenMP, μετά υπολογίζετε το P του 3,14. Σας είχα δείξει σε κάποιες λέξεις πιο πίσω ότι κάποιος είχε καταφέρει να υπολογίσει εκατομμύρια ψηφία για το PI χρησιμοποιώντας ένα HPC σύστημα της Google. Οπότε ο υπολογισμός του P είναι ένα κλασικό πρόβλημα που συναντάμε στο HPC. Μέτρηση επιδόσεων. Χρειάζεται συναρτήσεις μέτρησης χρόνου. OMP Get Time, θέτουμε την τιμή στο start, κάνουμε κάποιους υπολογισμούς. Μετά τους υπολογισμούς έχουμε πάλι την κλίση OMP Get Time και μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά τους, όπου είναι ο χρόνος που απαιτήθηκε. Υπολογισμός αθρήματα του πίνακα, πολλαπλασιασμός πινάκων, ολοκλήρωση με τη μέθοδο του τραπεζίου. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει αυτό το φυλάδιο. Αυτό είναι λοιπόν το φυλάδιο Parsis 12, που επιθυμίζω θα έχετε να το παραδώσετε κάποια στιγμή. Επίσης, στο e-class μπορείτε να βρείτε και το υλικό και το αρχείο με τον τίτλο Lab OpenMP OSC PDF. Αυτό το αρχείο είναι μια παρουσίαση, 95 slides, που αναφέρει το OpenMP. Σχετικά με το προγραμματισμό σε OpenMP, τι είναι το OpenMP, βασικά στοιχεία, το ιστορικό από τη δεκαετία του 90 και υποστηρίζει C και Fortran. Επευχαιρία, κοιτάξτε λίγο τη σελίδα του OpenMP, openmp.org, όπου η τελευταία έκδοση είναι η έκδοση 5. Βέβαια, συνήθως οι εκδόσεις αυτές προσθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι προχωρημένα χαρακτηριστικά. Εμείς αυτά που χρησιμοποιούμε είναι σε προηγούμενη έκδοση του OpenMP. Υπάρχουν και στην τελευταία έκδοση του OpenMP, αλλά η τελευταία έκδοση έχει και
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνέπτης που για μας δεν πρόκειται να τα καλύψουμε μέσα στις 2-3 εβδομάδες που αφιερώνουμε στο OpenMP. Γιατί το OpenMP έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Εσείς όμως μαθαίνετε τα βασικά για να μπορείτε να δουλέψετε στο 70% των προγραμμάτων. Βλέπουμε το site που αναφέρει τις προδιαγραφές. Μπορεί κάποιος π.χ. να κατεβάσει προδιαγραφές. Για παράδειγμα, να μάθει το OpenMP, Threading Concept, Language Terminology, Loop Terminology, το μοντέλο μνήμης, τις directives. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πράγμα OMP Parallel είναι μια directive. Άμα δούμε εδώ για loop, loop related. Για να δούμε λοιπόν loop related, κανόνικα loop form, διάφορες φόρμες όπως βλέπετε. Loops associated with loop associated directive και have canonical loops. Αυτό τώρα είναι βέβαια το επίσημο έγγραφο, το standard του OpenMP. Και όλοι οι compiler οφείλουν να τηρούν αυτά που αναφέρει αυτό το standard. Και αναφέρεται, όπως είδατε, και στη C και C++, αλλά και στη Fortran. C, C++, Fortran. Εμείς σε C βέβαια προγραμματίζουμε. Κοιτάξτε, κάτι εδώ διάβασα. SIMD. Θέλει κανείς για 0.25 να μου πει το SIMD τι σημαίνει. Το έχετε διδαχτεί σε προηγούμενη διάλεξη. Στο chat, λοιπόν, ο πρώτος που θα το πει θα λάβει τη βαθμολογία. Στο OpenMP.org μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Είναι ήδη εγκατεστημένο το OpenMP στο Πλειάδες και στο Ζαφόρα. Μπορείτε να προγραμματίσετε στο σερβερ του Πανεπιστημίου μας άμεσα, χωρίς να εγκαταστήσετε κάτι. Single Instruction SIMD, Single Instruction Multiplata, είπε ο Βάιος και έλαβε το 0.25. Άρα συνολικά, Βάιε, έχεις λάβει 2 μονάδες ως τώρα, γιατί έχουμε και το quiz. Σημειώνω λοιπόν 2 μονάδες. Δεν χρειάζεται να μου στείλεις email γι' αυτό, επειδή σε έχω ήδη σημειωμένο ότι θα λάβεις τη βαθμολογία την έκθερα, άρα έχω σημειώσει 2 μονάδες στο βαθμολόγιο. Και συνεχίζουμε με κάποια άλλη ερώτηση που χαλάβει σχετικά με το ποια είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που έγινε, 9 Μαΐου 2020, η πιο δημοφιλής γλώσσα είναι η C. Άρα λοιπόν, βέβαια και η Java και η C++ και η Python βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αλλά η γλώσσα που απαιτείται είναι η C και αναφέρει εδώ, τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά είναι γενικότερο το global. Η γλώσσα C είναι το βασικό υπόβαθρο. Κάποιος γνωρίζοντας πολύ καλά γλώσσα C, εύκολα μεταπηδάει και σε άλλες γλώσσες. Και η γλώσσα C μετακινήθηκε πάνω από την Java και ήρθε στην πρώτη θέση. Η C ήταν η πρώτη γλώσσα το 2015. Και ξαναήρθε λοιπόν. Η Python πέρασε τη C++. Η Python είναι στη θέση νούμερο 3 και η Python είναι πολύ σημαντική γλώσσα. Και σας είπα εγώ για τις διπλωματικές εργασίες που δίνω, π.χ. για τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Δίνω και τη δυνατότητα κάποιος να προγραμματίσει σε Python. Και η Python έχει OpenMP και OpenMPI. Έχει και βέβαια multiprocessing για νήματα. Και είναι πολύ ωραίο να συνδέσει μια τέτοια γλώσσα προγραμματισμού έχοντας γνώση συστημάτων παράλληλης κατανέμησης επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη, με big data, με GIS, ρομποτικές εφαρμογές, computer vision, όραση μηχανής και ούτω καθεξής. Έχω μια πληθώρα θέματα που κάποιος, αναλαμβάνοντας εργασία σε ένα πραγματικό θέμα, έρχεται σε επαφή με πράγματα που ίσως δεν ήξερε, μαθαίνει περισσότερα για το framework, μαθαίνει περισσότερα για τα παράλληλα συστήματα και γενικότερα ενισχύει το βιογραφικό του με πολύ δυνατά project. Και για εργασίες βέβαια. Κάποιος το καλοκαίρι μπορεί να έρθει να με βρει για να συζητήσουμε σχετικά θέματα. Λοιπόν, C. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω επιλέξει στα μαθήματά μου C. Και στα λειτουργικά συστήματα και στα παράλληλα συστήματα C είναι βασική γλώσσα. Βέβαια με επεκτάσεις για το OpenMP και για το OpenMPI. Επίσης, μια που έχω ανοίξει και αυτή τη σελίδα, να σας δείξω ότι υπάρχει σελίδα High Performance Computing του GRNET, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, που ονομάζεται και ΕΔΙΤΕ πια, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο παρέχει πόρους σε ερευνητές. Εγώ δεν έχω χρειαστεί ακόμα να ζητήσω πόρους αυτό, γιατί η υποδομή που έχουμε για την ώρα με καλύπτει. Αν
όμως βρούμε κάποιο πρόβλημα, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε πόρους. Κοιτάξτε πώς έχει. Έχει, για παράδειγμα, 424 nodes τύπου κλασικής επεξεργασίας. Έχει 16 allocated και free. 16-28, δηλαδή συνολικά 28 και 16 GPU nodes και ούτω καθεξής. Βλέπετε τα διάφορα status. Aris λέγεται το σύστημα, όχι από την ομώνυμη ομάδα, αλλά από το Advanced Research Institute κτλ. Είναι το supercomputer της Ελλάδας, του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Και κατά διαστήματα υπάρχει πρόσκληση για επισκέπτες έρευνες, όπου κάποιος μπορεί να στήσει μια πρόταση, να γράψει μια πρόταση, ποια ανάγκη έχει, ποιες ανάγκες του έργου σε υπολογιστικούς πόρους και αναμενόμενο επιστημονικό όφελος, και σου δίνουν υπολογιστικό χρόνο. Και κάποιο χρονικό διάστημα μπορείς να συνδέσεις μέσα σε Sage. Αυτά που κάνουμε εδώ χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και στο supercomputer Aris. Δηλαδή και εκεί θα κάνετε login σε ένα node που θέλεις να το χρησιμοποιήσει ή σε οποιοδήποτε supercomputer. Συνήθως είναι το πρόγραμμα Tor κιόλας, οπότε δημιουργείς ένα αρχείο υποβολής, QSAB, εκτελείται, έρχονται αποτελέσματα. Δηλαδή αυτά που κάνουμε εδώ είναι 100% ίδια με αυτά που θα συναντήσετε αν κανείς από εσάς εργαστεί σε μεγάλα HPC συστήματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό επιμένω εγώ και συνεργάτες μου να ξέρετε υποβολή, να κάνετε υποβολή εργασιών, και γι' αυτό επιμένω κάθε φορά σε κάθε εξέταση να υποβάλλετε εργασία. Είναι must. Δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει σε HPC σύστημα αν δεν ξέρει να υποβάλλει εργασίες. Και κάθε φορά, να ξέρετε, θα το ζητάω εγώ. Μέχρι και την τελευταία εξέταση θα έχετε QSAB να κάνετε. Okay. Οπότε, βλέπει κάποιος και το αρχείο του OpenMP. Είναι ένα αρχείο εύκολα κατανοητό, διαβάζεται γρήγορα γιατί γνωρίζει κάποιος προγραμματισμό, σας λέει για τις διάφορες δομές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, προγράμματα και πώς παλαιοποιούνται, όπως το Hello World, διαμοιρασμό εργασίας, πώς μοιράζουμε εργασία, πώς έχουμε το fork join μοντέλο, τα sections, directive, single, υπολογισμός του P μας δίνει σχετικό υλικό πώς γίνεται, τα barrier. Barriers γνωρίζετε από το OpenMP, οπότε κατευθείαν μπορείτε εδώ να το διαβάσετε πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό τις δομές τις βασικές τις έχουμε δει στο OpenMP, όπως και το Reduction. Και εδώ έχει Reduction. Έχει Critical, Master, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Thread Private, Private, Public μεταβλητές, Section, το Reduction, για παράδειγμα. Το ξέρετε από το OpenMP, ξέρετε τι κάνει. Απλώς εδώ μόνο η σύνταξη σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν γνωρίζοντας OpenMP, μετά πολύ πιο εύκολα κάποιος μεταβαίνει στο OpenMP. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και όλες οι βασικές εντολές που πρέπει κάποιος να ξέρει από το OpenMP. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κλείνει ένα δίωρο διάλεξης και μπορούμε να μεταβούμε στο καθιερωμένο πια iQuiz. Το quiz των γνώσεων. Υπενθυμίζω και οι ώρες γραφείου είναι ανοιχτές, κάποιος που θα θελήσει να συζητήσει μαζί μου θέματα που τον απασχολούν. Σερβερ, λοιπόν, θα μπούμε στο iQuiz. Ετοιμαστείτε από τις συσκευές σας. Να συνδεθείτε. Ξέρετε τη διεύθυνση, ενεργοποιείτε τώρα το iQuiz. Και ήδη 9 ερωτήσεις επιλέχθηκαν, ήδη έχουν μπει αρκετά άτομα, όπως βλέπουμε. Και έχετε άλλα 11 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε. Εκτός αν κανείς γράψει λίγο παύση, οπότε μπορώ να πατήσω λίγο stop για παράδειγμα. Θέλει κανείς να περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα, όχι. Άρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είναι 9 ερωτήσεις που έχουν επιλεχθεί, υπενθυμίζω. Άρα θα πρέπει να περιμένετε 9 ερωτήσεις, όχι 10. Επιλέχθηκαν τυχαία από το σύστημα. Και νομίζω έχουν περάσει τα δευτερόλεπτα που ήταν αρκετά για να συνδεθεί κάποιος. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. 1-0. Πάμε. Ξεκινάει λοιπόν το quiz. Καλή επιτυχία να έχετε. Καταγραφή σταματάει σε αυτό το
σημείο. Εγώ παραμένω βέβαια στο κανάλι μέχρι το τέλος του quiz.